ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι ανεβαίνουν οριστικά ο Χαρέλος Τρικούπης και ο Διαγόρας Δριοπηδέων στην Α1. Αυτό σημαίνει πρακτικά, έχει επικυρώσει τη βαθμολογία της Α2, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν ανεβαίνει ο Ολυμπιακός ό,τι και να γίνει. Έτσι, ακόμη και αν αποχωρήσει ο Χαρίλαος ή ο Διαγόρας, δεν υπάρχει περιθώριο αντικατάστασης, ούτε υπάρχει περιθώριο wild card. Ντροπή. Άρα τελειώσαμε. Τι ντροπή. Ντροπή. Γι' αυτό φωνάζει ο Ολυμπιακός. Ντροπή. Ο Ολυμπιακός όμως θα πάρει το πρωτάθλημα στα χαρτιά στο μπάσκετ γυναικών. Ντροπή. Στην Α1. Ντροπή. Γυναικών. Ντροπή. Ό,τι λέει ο Γιαννακόπουλος. Τι ό,τι λέει ο Γιαννακόπουλος. Κάνει ό,τι λέει ο Γιαννακόπουλος. Και τι να κάνει, να τον ανεβάσει ενώ δεν μπορεί. Κάνε στο ποδόσφαιρο να ανέβει από κατευθείαν 8 κατηγορίες ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται να ανέβει. Ο Ολυμπιακός καταρχήν, Χρήστα, θα είπαμε, δεν θέλει να ανέβει ο ίδιος. Εγώ καταλαβαίνω το. Πρόσεξε, το καταλαβαίνω το ότι. Να μην έπεφτε. Όχι. Το επικυρώνει τη βαθμολογία και ανεβαίνουν οι δύο πρώτοι. Μπορείς να μου πεις για ποιο λόγο. Πες ότι ο Διαγόρας δεν θέλει να ανέβει. Για ποιο λόγο να μην ανέβει ο τρίτος. Ο τρίτος, δεν λέω ο άλλος. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Επειδή το είπε ο Παναθηναϊκός. Να είμαστε δίκαιοι. Δεν το είπε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είπε ότι αν ανεβάσετε τον Ολυμπιακό. Χθες το είπε ο Παναθηναϊκός αυτό. Προφανώς δεν είχε συνεννόηση, ναι, δεν μιλάνε. Και να ξέρεις ότι εφόσον δεν ανέβαινε ο Διαγόρας, η Ελευθερούπολη που ήταν πιο πάνω από τον Ολυμπιακό ήθελε. Θα ανέβαινε. Ξαναλέω. Γιατί δεν γίνεται πρόεδρος του ΕΟΚ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Γιατί είναι ο Γιώργος Βασιλακόπουλος. Έλεγε το αυτό. Κάτσε, συγγνώμη. Όχι, χρόνια, δεν εννοώ αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο Κόκαλης ή ο Μαρινάκης. Ναι, ρε παιδιά τώρα. Πρέπει να είναι κάποιο άλλο. Παιδιά. Η μεγαλύτερη πληγή του ελληνικού μπάσκετ, είπαμε, είναι η κόντρα αυτή των δύο μεγάλων. Η οποία έχει πάρει μπάλα όλο το μπάσκετ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ ο άλλος δεν αφήνει τους παίκτες να πάνε στην εθνική τώρα. Τι ψάχνετε, ο Ολυμπιακός. Ενώ ο Παναθηναϊκός που τελευταία. Και ο Παναθηναϊκός, χειρότερος. Ναι, και ο Παναθηναϊκός. Ποια είναι η επίπτωση που είχε. Και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει την πράσινη παράγκα, δεν είπαμε. Έκρινε πριν 15 χρόνια τα γράψαμε. Ποιο θα πέσει, φίλε, και ποιο θα ανέβει με μία κίνησή του. Δηλαδή ενώ ήταν πεσμένοι οι άλλοι, δεν κατέβηκε στο μάτς, μηδενίστηκε. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Δηλαδή πραγματικά. Κομμωδία. Απίστευτο. Κομμωδία. Έπαιζε Παναθηναϊκός κόρυβος στην έδρα του Παναθηναϊκού. Σου λέει πώς να χάσω. Είναι μπάσκετ. Κίμη. Δεν γίνεται, κίμη, να... Κίμη, ναι. Κίμη. Δεν γίνεται να βάλει ένα γκολ, έπεσε ο κόρυβος. Κίμη. Ο οποίος κόρυβος έπεσε, Στέριο, και πήγε και έγινε χολαργός. Δηλαδή επικά πράγματα. Κολοσσός, ρε Χρυσαθέ. Συγγνώμη, εντάξει. Με ποιο χολαργός, κολοσσός. Να σου πω κάτι, είναι δυνατόν να μην έχω μπερδευτεί. Λαύριο Κίμη και κολοσσός χολαργός. Αυτή είναι η σύμπραξη. Η συμπράξεις. Το Λαύριο πήγε με την Κίμη, ναι. Και ο χολαργός με τον κολοσσό. Σωστά. Μπράβο, ωραία. Τίποτα άλλο έχουμε να κάνουμε. Και αυτή τη στιγμή η ομάδα επίσημα λέγεται ΚΑΕ Χολαργός Κολοσσός Ρόδου. Γελά, δεν λέγεται κολοσσός. Εσύ μην κοροϊδεύεις, ΑΕΠ Ηρακλής. Ναι, εντάξει, δεν κοροϊδεύω. Λέω ότι ισχύει. ΑΕΠ Οντίον Ηρακλής και τα λοιπά. Εντάξει, να κάνουμε. Που δεν το λέγατε. Παραμένει η ψυχή όμως ο Ηρακλής. Ναι. Τι. Τώρα είναι ο κανονικός ο Ηρακλής. Πάντα ο γνήσιος. Πάντα ήταν. Είπαμε. Αλλάζει. Δεν άλλαξε το σήμα και το χρώμα, Σέργιο. Το άλλαξε. Δεν άλλαξε το σήμα και το χρώμα. Το άλλαξε. Είναι η ίδια ομάδα. Σύμφωνα με τη FIFA. Την ονομασία. Ό,τι λέει FIFA. Ό,τι λέει FIFA. Ξέρεις το εκπληκτικό τώρα ότι εσύ άμα γυρίσεις θα πληρώσεις το 50%. Από ποιο? Τα έχω πληρώσει όλα. Ποια δεν χρωστάω. Από ποια πάει, ανάλογα. Από ποια πάει. Τουλάχιστον εμείς έχουμε. Του Ρέμο είναι πληρωμένα όλα. Από το Ρέμο, που τον βρίζετε. Εντάξει, του Ρέμο. Κάτσε να βάλω μια κάρδια. Τα χρέη του πληρώνει, τι τον βρίζουμε. Τα χρέη σου, τα πλήρωσε. Τα χρέη του. Τα χρέη που τα πλήρωσε. Τα χρέη του. Τα χρέη τους. Του. Τα πλήρωσε. Ο μόνος που πλήρωσε τα χρέη του είναι. Άρα. Αυτοί στο γυμναστικό το τα πληρώσαν τα χρέη τους. Με τα τιμολόγια. Δεν έχουν χρέη αυτοί του γυμναστικού. Τι. Δεν έχουν χρέη. Είναι ωραίοι. Αυτοί που έκαναν ατασταλίες. Αυτοί που είναι τώρα είναι και καλά παιδιά. Αυτοί που έκαναν ατασταλίες είναι στα ποινικά δικαστήρια. Αυτό σου λέω. Και αθωώθηκαν. Ποιοι? Στα περισσότερα. Συγγνώμη, ο παλιός ο πρόεδρος, πώς τον λέγανε. Ναι, είναι όλοι. Που είναι συνωνόματος ενός δικηγόρου. Ήταν. Έτσι τον λέγανε. Ήταν στα δικαστήρια. Και καταδικάστηκε αυτός. Όχι. Τι όχι, ρε. Όχι, την πηδήξαν όλοι στο εφετείο. Ο φίλος μου ο Γογάκος. Ο λιγότερο υπεύθυνος ο καημένος ο Γογάκος. Που έλεγε ότι. Ήρωας. Ότι που έκανε την φοβερή δήλωση. Ήρωας ο Γογάκος. Ότι ο Πάοκ έστειλε τόσο δω. Που είχε πει, θυμάσαι. Τι εκπληκτική δήλωση ήταν αυτή. Έχει μείνει στην ιστορία. Εντάξει. Λες να. Ξέρω εγώ, να το είπε έτσι. Τον στον έκανε μήνυση τότε. Όχι βέβαια. Είχαν πει θα το κάνουν. Είχαν πει θα το κάνουν. Ναι, καλά τώρα που. Είναι όλα στο βωμό των εντυπώσεων. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Επικαιρότητα έχουμε, πρωτάθλημα έχουμε πλέον, κυρίες και κύριοι. Επιτέλους. Πάμε σε αυτά. Έχουμε δώρο έχουμε. Έχουμε δώρο, έχουμε χορηγούς. Θα το πω, να κάνω ερώτηση στον Κώστα από ταξίδι. Ναι. Σμπρώχνει το Φασούλα ο Αβγενάκης για πρόεδρο της ΕΟΚ. Ο Αβγενάκης.
Είναι κουμπάρος. Υπάρχει μια ζέση κυβερνητική. Λόγω κυρίως της κόντρας με τον Βασιλακόπουλο. Δεν θέλουν τον Βασιλακόπουλο, θέλουν να τον διώξουν. Οπότε ποιον θα βάλουν? Το Φασούλα. Να βολευτεί και ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο Φασούλας εδώ μεταξύ ήταν συνεργάτης της ΕΟΚ εδώ και χρόνια. Έμιστος. Νομίζω και έμιστος, δεν το ξέρω. Άρα δεν μπορεί να βάλει την ψηφιότητα. Διαβάζω αυτούς να κάνει κάποια φωτογραφική. Ακριβώς. Δεν μπορεί να βάλει. Όποιος είναι έμιστος δεν μπορούσε, δεν μπορεί να βάλει. Και αφού είσαι έμιστος στην Ομοσπονδία την ίδια. Παρετούμε. Παρετήσου. Αν παρετηθώ μπορώ. Για να δούμε. Θα παρετηθώ. Για να δούμε. Νομίζω, θα βόλευα, νομίζω υπάρχει μια αναδρομική ισχύ όσον αφορά στον χρόνο. Τον Ολυμπιακό θα τον βόλευε νομίζω ο Παναγιώτης Φασούλας. Όσο να πεις. Ναι, εντάξει, υπάρχει και το θέμα του Λιόλιου. Καλά, πολλοί κοίταξε, θα συμμαχίσει. Δεν απαραίτητο, γιατί είναι κάποιοι κόκαλης και μη κόκαλης εκεί. Έχουν αυτά τα θέματα. Πάνω και το μπάσκετ είναι άλλο. Άλλο, μην έχεις την αίσθηση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Είναι διαφορετικά. Είναι Αγγελόπουλοι. Είναι Αγγελόπουλοι. Εκεί είναι αντιπαναθηναϊκοί. Δεν ότι είναι. Και να είναι, παιδιά, θα τη βρουν την άκρη. Με τα, το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση θέλει, ο Αβγιανάκης δηλαδή, θέλει να φύγουν οι αιωνόβιοι πρόεδροι. Ναι, δίκιο έχει. Λοιπόν, γιατί δίκιο έχει, Ρίσκο. Γιατί είναι 80 χρονών. Άσε μαζί, Χρυσάθε τώρα. Τι δίκιο έχει. Χρυσάθε, το γιατί δίκιο. Κώστα είναι 80 χρονών. Και τι έγινε. Όσο, έχει τον παραγωγικός... το μπάσκετ στην κορυφή. Στην κορυφή. Έχει διαλυθεί τον μπάσκετ με του κολλάδε. Πριν τα έλεγε. Σε αυτό φταίνει η ΚΑΕ, δεν φταίει η ΟΚ. Φυσικά η ΚΑΕ φταίνει. Δεν φταίει σε τίποτα. Φταίει και η ΟΚ. Άντε ρε. Φταίει που του αφήνει. Εοκόπεδο. Φταίει που του αφήνει. Και να έχουμε και τον Βασιλακόπουλο. Εοκόπεδο. Έβδομη χώρα στον κόσμο είμαστε. Με τελειωμένη την εθνική. Γιατί να, έβδομη. Και στο ποδόσφαιρο ήμασταν πρώτοι με Γκαγκάτσι. Τι πάει να πει αυτό. Ναι, ρε φίλο, ο Γκαγκάτσι πήρε πρωτάθλημα Ευρώπη. Πρωτάθλημα Ευρώπη πήρε. Αλλά έχει δύο και τρισεβαθμό κακουργήματος. Στο Μουντιάλ πήγε. Να καταργηθούν και οι υπερνόβιοι βουλευτές από εγώ. Μόνο αυτοί. Έχουν αυτοί, δεν έχουν όριο θητείας, όχι. Δεν νομίζω. Βουλευτές. Νομίζω τους πέρασε κι αυτός. Όχι, μπορείς να βγει όσες ώρες θέλεις βουλευτής, νομίζω. Είναι συνταγματικό δικαίωμα. Όπως συνταγματικό δικαίωμα να εκλέγεσαι και σε ομοσπονδίες. Ο νόμος λέει άλλο πλέον. Όχι, δεν λέει. Πώς δεν λέει. Αντισυνταγματικός είναι. Καλά, όταν θα τον προσβάλλουμε. Όταν τον προσβάλλεις. Θα τον προσβάλλουμε. Θα τον προσβάλλουμε. Είναι αντισυνταγματικός όσο και αν δεν κουστάρω τον Βασιλακόπουλο. Να λέμε το σωστό, παιδιά. Έχει δίκιο. Αν θέλει να βάλει. Δεν μπορεί να στερείς από Έλληνα πολίτη. Εντάξει. Το εκλέγει και το εκλέγεστε. Αντισυνταγματικότατο είναι, όχι απλά αντισυνταγματικό. Έχουν επηρεαστεί από την δικαιολογημένη. Αντιπαράθεσή του με τον Αβγιανάκη και τον κουμπάρο του. Παιδιά, θα ψηφίσουν τα σωματεία, ναι, αφού λέτε ότι. Ποια σωματεία. Τα σωματεία. Αυτά που υπάρχουν. 3.000 σωματεία. Έλα, έρχεσαι τώρα, βλακίες. 30 χρόνια η ίδια καραμέλα τώρα. 30 χρόνια η ίδια καραμέλα. Του Ολυμπιακού την καραμέλα λέτε τώρα go όλοι. Go home! Dinosaurs, go home! Ναι, ναι, καλά. Του Ολυμπιακού για να κάνει ο Ολυμπιακός κουμάντο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν κατάλαβες. Τελειώνεται. Καλά, τελειώνεται. Τέλος μπαίνει. Τέλος. Ό,τι του φανεί. Ό,τι λέει ο Ολυμπιακός. Ό,τι λέει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο θα λέει και στον μπάσκετ. Και στον μπάσκετ το Ολυμπιακός είμαστε. Καλά, όλα αυτά από τον Ολυμπιακό προέρχονται. Από πού προέρχονται νομίζω. Ο Βασιλακόπουλος λέγεται τον Ολυμπιακό. Η μεγαλύτερη αντιπολιτευτική κίνηση είναι από το. Ανέκαθεν. Εμείς τον βρίζουμε πάντα. Ανέκαθεν. Ναι, εσείς τον βρείτε γιατί σας αδική η διαιτησία. Τα είπαμε και χθες. Αχ, καλέ και τέτοια. Η διαιτησία ποιος είπε ότι είπε σας αδική. Η ΕΟΚ και αυτά. Όποτε χάνει ο Άριστα, η ΕΟΚ. Όποτε χάνει ο Άριστα, η ΕΟΚ. Το μεγαλύτερο έγκλημα της διαιτησίας είναι ναι. Που έφυγε ο κορυφαίος ναι. Διαιτητής πάλε ποτέ. Ποιος από όλους. Και κορυφαίος στην ΚΕΔ. Ποιος από όλους. Ο Σιμεωνίδης. Ο Στέλιος. Ο Στέλιος, ο γίγαντας αυτός. Ο Στέλιος όταν έφυγε, φίλε. Που τον φάγατε! Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Τον φάγατε! Γιατί έλεγε, Κώστα, γιατί έλεγε την αλήθεια. Είδα το τελικό του 1990. Ο Στέλιος μέχρι πέρυσι ήταν και επικεφαλής σε ΟΔΗ 20 χρόνια. Αυτό λέω. Και τον φάγατε, και τον φάγατε γιατί έλεγε τις αλήθειες. Αυτοφαγώθηκε. Τον φάγατε εσείς. Ήθελε να σταματήσει και καλά έκανε. Τον φάγατε! Και μάλιστα κάποιοι ύπουλα βάζαν το γιο του στην εξίσωση. Όλο βλακίες, λέει, ο γιος του παίζει ακόμα, άντε, το ξέρω, είσαι άσχετος, το ξέρω, μιλες βλακίες. Ζήτω ο Τόλης. Ο Τόλης δεν παίζει, βρε, άσχετε. Όχι ο Τόλης, ο Στέλιος. Πω. Πόσους λένε αυτούς, φίλε, δεν ζούμε. Έχουμε τέτοιο. Αυτό δεν έχουμε τέτοιο. Τι, τι. Θα έχουμε. Τι. Λοιπόν, πάμε. Όσοι είναι νεότεροι έτσι, πραγματικά, φίλοι του μπάσκετ. Παίρνουμε λίγο. Πραγματικά δεν έχω ιδέα, Στέλιο. Δεν ξέρω λοιπόν, τίποτα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Όσοι το λέω όμως. Θα πω εγώ που είχα και εικόνα της προάλλησης και του θυμήθηκα. Ναι, ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος τι σφαγές έτρωγε ο Άρης Κώστα στην παντοκρατορία του. Ακόμα και τότε το πολεμούσαν οι διαιτητές, αλλά τα έπαιρνε με την αξία. Ναι. Θα δούνε τον τελικό του 1990 στο ΣΕΦ μεταξύ ΠΑΟ και Άρη το πρώτο ημίχρονο. Δεν θα πω τίποτα άλλο, Κώστα. Εσύ θα το θυμάσαι λογικά το τι έγινε στο τελικό εκείνο. Τρία φάουλο. Τέσσερα φάουλο ναι, πρέλεπε και τέσσερα κόρνερ μέσα σε δύο λεπτά. Ναι, ναι. Και να λέει ο Παδογιάννης, δεν νομίζω να υπάρχει φάουλο. Αλλά ήταν το τέμο Γκάλης και ο Γιαννάκης.
Εντάξει, είναι παιδιά. Ντροπή. Εσύ που πανηγυρίζει ω μεγαλύτερη στιγμή τη ιστορία σου. Επειδή ξέρω για τον μπάσκετ. Ένα τρίποντο με 10 βήματα ω μεγαλύτερη στιγμή τη ιστορία, αυτό είναι. Ας δούνε οι φίλοι. Το τρίποντο με 10 βήματα. Ας δούνε ξανά. Ας δούνε και αυτό που λέω. Οι φίλοι θα το δούνε. Ας δούνε όμως και το τελικό του 90, το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο. Το σεφ, ναι, το πρώτο ημίχρονο. Παιδιά. Τότε που οι ομάδες είχαν 6 και λέει εμένα για το πανό στο Βόλο μετά. Η πάντα η ψυχολογία των διαιτητών είναι να ευνοεί τον ισχυρότερο. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα. Ωραία. Δεν είπαμε ότι είναι στημένα και αλλά τέτοια. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν καλός ο Βασιλακόπουλος και τα χρόνια. Εννοείται ότι ήταν καλός. Φυσικά. Άλλαζε το σύστημα τα φυσικά. Χρόνο. Μετά λέγανε ότι πολεμούσε τον Άρη, αλλά ξαφνικά κάθε χρονιά άλλαζε το σύστημα. Τα θυμάσαι αυτά που άλλαζε τι βαθμολογίες. Να ανάψει μια λαμπάδα αυτά τα χρόνια. Μία μετράνε νίκες. Τη μία μετράνε νίκες, την άλλη τα play-off. Τι έγινε χάρη στον Γκάλι και το Γιαννάκη έγινε. Σόπα. Να του ανάψει μια λαμπαδάρα. Μια λαμπαδάρα. Και σε αυτού, ναι, εννοείται. Εννοείται. Να του ανάψει. Και του Βασούλα και του Μάτζικ και όλων αυτών. Να του ανάψει, αλλά τέτοιο παράγοντα σαν το Βασιλακόπουλο, φίλε. Εντάξει, έχει τις αιμονές του, τα λάθη του και τα αυτά του, εντάξει, αλλά τα αποτελέσματα θα μετράνε. Θα μπει ο μισθοστάνητος που είπες. Μπήκε πάρα, ήδη, αλλά το θέμα είναι φυσικά. Ωραία. Το θέμα είναι τα γεγονότα. Έβδομη είναι η Ελλάδα, με τελειωμένη την εθνική εδώ και 10 χρόνια. Από τη Βραζιλία και την Τσεχία αποκλείστηκε. Χάσαμε, αυτό σου λέω, και είμαστε πάντα έβδομοι. Με Αντετοκούμπο. Εντάξει, να κάνουμε εδώ. Και ήταν... μου έχεις προπονητή τον. Σε αυτό δεν φταίει ο Βασιλακόπουλος. Είναι διπλός από μένα προπονητής. Όχι, είναι αδερφός μας. Πάμε στις ειδήσεις. Είναι αδερφός μας. Ο προπονητής του Απόλλωνα Λεμεσού, Σοφρόνης Αυγουστής, θέλει και το Λάσον, Χρυσάνθη. Μετά από την κοινή. Πώς τον πάρει. Μην μείνει χωρίς ρόστερ όμως. Χρήσατε τι γίνεται, εσύ φιλορωούμε. Τι θα γίνει εδώ. Φιλορωούμε. Δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς. Πάρε τηλέφωνο τον Σοφρόνη. Λέγε το συμβόλαιο. Ποιο συμβόλαιο. Το συμβόλαιο του Λάρσον. Λίγη. Άμα μείνει τον μπαν, τι θα κάνουμε. Πώς θα κρατήσουμε. Να πάρει παραπάνω λεφτά, όπως το λένε, και να πάει. Αυτά το Μάιο, ότι φεύγει ο ένας και φεύγει και τον θέλει ο ένας και τον θέλει και δεν θα μας ζήσω εγώ τώρα που κάνω συζητήσεις με τον Λάζο για το συμβόλαιο. Όπως στο θα... καλό! Εντάξει, μάνα. Όπως θα λέει και ο Γιώργος Αγόρας τώρα, πάρτε μου λίγο το Σοφρόνη Αυγουστή. Έτσι. 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 Φίλε, 150 χιλιαρικάκια θέλεις, Ντάνιελ. Δεν θες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βρω άλλον. Θα φέρω άλλον. Δεν θα μπορείς να φέξεις μπαν. Λέτε εσείς. Δεν έχεις μέχρι στιγμής. Έχω. Μάιος είναι, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ακόμα, παιδιά. Okay. 1η Αυγούστου ξεκινάνε οι μεταγραφές. Αν 1η Αυγούστου δεν έχω λήξει το θέμα των μεταγραφών, το συζητάμε. Ναι, λοιπόν. Αν 1 Αυγούστου έχουν φύγει και οι 10 που λήγουν τα συμβόλαιά τους. Θα παίξω με αυτούς που έχω εδώ. Με τους 15 που λοιπόν. Έχω. Λοιπόν, Quick Iron. Με το Φετφατζίδι να παίζω να τους και σε κάνει πάλι γιογιό. Στο Ντουμπάι. Για εσάς που βαρεθήκατε, δεν προλαβαίνω. Δεν θα πάει στο Ντουμπάι, δεν θα πάει. Θα πάει. Άρα χάνουμε και το Φετφατζίδι. Όταν το χάσουμε, βγαίνει να το πει. Αφού εσύ είπες ότι θα πάει αλλού. Για εσάς που βαρεθήκατε, δεν προλαβαίνετε να πλένετε και να σιδερώνετε τα ρούχα σας, παιδιά. Ναι, ναι. Και μιλάμε φυσικά για όλους εμάς τους αξιοπρεπείς κυρίους. Τους χωρισμένους. Που βαριόμαστε, ναι. Τους, δεν είμαστε, τους χωρισμένους και τους εργένιδες. Ναι. Τους φοιτητές και τους. Όχι, που οι γυναίκες μας δεν μπορούν και δεν προλαβαίνουν. Βεβαίως είναι καλό δώρο και για την κυρία. Έτσι. Να μπορεί να πάει στο κόσμο σήμερα και αχ, καλέ, και στα μαγαζιά. Ναι. Και αυτά. Κληρώνουμε μια δωρεοεπιταγή 50 ευρώ από την Quick Iron. Δωρεάν παράδοση και παραλαβή από το χώρο σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-863-793. Γράφετε FM κενό ονοματεπώνυμο φυσικά. Δώρο διαγωνισμός ή Quick Iron. Το στέλνετε στο 54222 χρέος 62 λεπτά. Και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Ένας τυχερός θα κερδίσει δωρεοεπιταγή 50 ευρώ για την Quick Iron. Για πλήσιμο και σιδέρωμα στο Bam Bam. Ωραία. Τα κάνετε ένα μπόγο, έρχονται τα παιδιά, το παίρνουν. Μπόγο. Ναι, ένα μπόγο. Ή ένα. Κάπως τέλος πάντων. Ένα μπόγο. Μπόγο, μπόγο. Άντερε, μπόγο. Σιγά μην το κάνεις και ζεμπίλης. Μπόγο, ναι, ένα μπόγο το κάνετε. Θα έρθουν τα παιδιά, θα το δώσουν, θα το δώσετε και τελειώσαμε. Ένα μπόγο. Και τελειώσαμε. Λοιπόν, μαζί μας στην πρώτη ώρα, ότο Καλογεράς. Για ασφαλείς μετακινήσεις, τώρα έρχεται και Σαββατοκύριακο. Κανονίστε την πορεία σας. Έτσι και το άλλο Σαββατοκύριακο Αγίου Πνεύματος. Δεν θα έχει καλό καιρό βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν μασάμε εμείς οι Έλληνες από αυτά. Σέρβις Ανοπείο Βαφείο Ανταλλακτικά και Αυτοκίνητο Αντικατάστασης. Τρία καταστήματα Γρηγορούλα Μπράκη 27 στην Τριανδρία. Εσπερίδων 19 στην Πελάση Συμμαχική Ωρεοκάστρου. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων στη Θέρμη. Και φυσικά στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Πολύ ωραία. Θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Άρη. Και όλα στάσαμε στο break. Ναι. Με ρεπορτάζ Ηρακλή Κώστα. Έχουμε... Να πεις κάτι διαφορετικό. Μίλησα από το... χθες, έκανα ρεπορτάζ. Μίλησα. Ότι θα έχουμε εξελίξεις. Μίλησα. Μπράβο. Μίλησα. Με όλα αυτά, γιατί πλέον στο ποδόσφαιρο μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς τέριο. Έχουμε και ορισμό των αγώνων. Θα τα πούμε όλα αυτά. Βγήκαν οι τρεις πρώτες αγωνιστικές. Έγινε και η κλήρωση των play out.
γενικότερα μπαίνουμε σε μια διαδικασία να επιστρέψει και ο ακροατής και ο τηλεθεατής και ο αναγνώστης, όλοι αυτοί σε ρυθμούς αγωνιστικούς, όπως και εμείς. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Ρε βγάλ τον άρε να τα πει όλα. Βγάλτε τον εσείς, να 6-9-48. Αλέκα 29. Ναι. Τα έχω με τον σύντροφο της μάνας μου. Ωραία, πάλι σαν νόμιζα θες. Ότι ήταν με άλλη σε ξενοδοχείο, αλλά ήταν με τη μάνα μου. Oh. Δεν καταλαβαίνω τίποτα πραγματικά. Και δεν γράφουν... ξέρω πώς να δικαιολογηθώ. Δεν βγάζω άκρη. Πρέπει να το διαβάσει 5 φορές για να καταλάβει τι γρήγορα παίζει. Εσύ πρέπει να δικαιολογηθείς, Αλέκα, ή η μάνα σου. Τι να δικαιολογηθεί. Τι προβλήματα υπάρχουν στον κόσμο. Λοιπόν. Παιδιά, μη στέλνετε υβριστικά μηνύματα στο Messenger. Μην είστε βλάκες. Μην τρώτε τον παπά που κάνουμε εδώ και κάνουμε χαβαλέ. Μην είστε ηλίθιοι και στέλνετε υβριστικά μηνύματα. Βλάκες. Σε βρήσανε. Ναι. Γιατί? Μην είστε βλάκες. Πώς λέει, μην είσαι βλάκι. Άκου το λάκι. Λοιπόν. Welcome stores. Μην είστε βλάκες, παιδιά. Μην τρώτε τον παπά που κάνουμε εδώ χαβαλέ. Πες τον Κούση, λέει ένας φίλος. Ναι, να είδες που είναι βλάκες. Όχι, ρε φίλε. Όχι ο φίλος σου. Ναι. Όχι. Πες τον Κούση, ναι, ότι με ο Σιμεωνίδης μεγάλο... έφυγε. Άντε πάλι. Γιατί δεν ήθελε τον Ταβουλαρέα. Ισχύει. Ισχύει. Ορίστε, άρα. Σωστό ο φίλος. Ναι, ξέρει. Δεν άκουσε τι είπε ο Κούσης όμως. Ο Κούσης ποιο ρήμα είπε. Ο Κούσης ποιο ρήμα είπε όταν το είπες. Αυτοφαγώθηκε. Είναι καταγεγραμμένο. Επίσης μου στέλνει εδώ ο φίλος, ναι, ναι, ο οποίος έχει ίδιες απόψεις από ό,τι βλέπω με εμένα, ναι, στα πολιτικά θέματα. Μπράβο φίλε. Στα χέρια της πολιτείας το κλειδί της λύσης για το γάμα σίγμα Ηρακλής. Σωστό. Έτσι είναι. Άρα. Μόνο που δεν είναι μόνο για το γάμα σίγμα Ηρακλής. Είναι για όλους τους αλφα σίγμα. Για τον Άρη. Είναι, είναι για όλους τους αλφα σίγμα της χώρας, φίλε. Εντάξει, απλά όπως είπες και εσύ, ο γάμα σίγμα Ηρακλής έχει 500 εκατομμύρια. Εντάξει, και ο Άρης έχει 60. Δεν έχει 60 Κώστα ο Άρης. Ο Άρης έχει 2. Μάθε, ενημερώσου λίγο γιατί είναι ο κορυφαίος νομικών όλων. Καλά, και... καλά, καλά. Που είναι και... Ναι. Ευχαριστούμε. Έχει κερδίσει καμιά 30 δίκες. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Ο φίλος μου ο Γιώργος. Μπράβο Γιώργος. Οι ημερομηνίες θα βγουν πιθανόν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η έδρα του τελικού είναι ένιγμα. Αν προκύψει ζευγάρι από τη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί ο τελικός να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ψοφάω γι' αυτό. Όπως είναι τώρα τα πράγματα, θα είναι και κλεισμένο το θυρών. Μακάρι να έχει κόσμο. Το πιο ασφαλές και κλεισμένο το θερόν με 4.000 προσκλήσεις στο ΠΑΟΚ. Αυτά η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, δήλωσε στον ΕΠΑ. Νέα Σπορ, ο Μάνος Γαβριλίδης. Βγάλε το Γαβριλίδο φίλο μας. Πάλι, τι να πει. Να πει αυτά για το κύπελο. Έλα μου ρε τώρα, εντάξει. Όταν το κάνει το κύπελο... Το εννοείται πως το δίκιο θα είναι να γίνει στο Βικελίδης. Εννοείται. Να βγει να μας πει πως χάσαν το χαρτί της FIFA και την όρισαν τον Άρη. Χάθηκε λέει το χαρτί και το ψάχνουμε. Αυτό το είπε ο Διακοφώτης. Έτσι λέει αυτός. Πιστοποιείτε. Αυτός ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για αυτά. Ωραία, πρέπει της να, επιτροπής να γίνει έρευνα στην ΕΠΟ. Τότε πρέπει να γίνει. Ποια έρευνα στην ΕΠΟ, ρε φίλε. Να πούνε ρε παιδιά, πώς το χάσατε. Δεν πρέπει να τιμωρηθεί ο Άρης. Άλλο αυτό. Αυτοί λένε ότι. Πρόσεξε. Μα τιμωρείται και η ΕΠΟ 500 αρέα έφαγε. Φίλε, τι με νοιάζει εμένα όμως. Εγώ πώς θα μάθω ότι είμαι τιμωρημένος, άμα δεν μου στείλει το χαρτί. Από μόνος μου. Θα ξυπνήσει για μένα κάποιος και πει έχω τιμωρηθεί ή δεν έχω τιμωρηθεί. Να βγάλω ή να μην βγάλω. Να πω κάτι. Από τη μικρή εμπειρία που έχω σε τέτοιους οργανισμούς και σε ομάδες. Όταν τρως τιμωρία, Χρήσανθε, το στέλνει το χαρτί και σε σένα. Ωραία. Δεν το στέλνει μόνο στην ΕΠΑ. Στο ποδόσφαιρο, λοιπόν, Κώστα, επειδή δεν έχει την εμπειρία, ναι, δεν το στέλνει σε μένα. Κακός. Η αλληλογραφία με την FIFA. Καλά, δεν πάει στον εναγόμενο. Να τιμωρηθεί η FIFA. Να τιμωρηθεί η FIFA. Σκάνδαλο τη FIFA. Καλά, δεν στέλνει στο σωματείο. Να μιλήσουμε. Δεν στέλνει η FIFA στην ομάδα. Μέσω τη ΕΠΟ γίνεται η αλληλογραφία. Ο Άρης έκανε ένα φάκελο. Είναι το αφεντικό. Λοιπόν, Σαλιάρη. Έκανε ένα φάκελο. Και κατέθεσε για να πάρει το δελτίο του Ντουρμισάη. Μπράβο. Αυτό το φάκελο είχε φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και όλες τις προϋποθέσεις. Ναι. Και ζήτησε την έκδοση δελτίου του ποδοσφαιριστή. Τέλεια. Η ΕΠΟ λοιπόν θα έπρεπε να πει εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει απαγόρευση. Κυριάρη. Ισχύει, ναι, και για σένα, για αυτή την ΠΑΕ. Κυριάρη. Δεν ισχύει μόνο για την παλιά όπως λέγαμε. Πολύ ωραία. Δεν εκδίδεται το δελτίο του ποδοσφαιριστή. Ναι. Μάλιστα. Η ΕΠΟ εξέδωσε κανονικά το δελτίο του ποδοσφαιριστή. Και θα έλεγες εσύ. Πήγε ο Άρης. Πάμε στην διαέφεση. Περίμενε. Πάμε στο ΚΑΣ. Πήγε ο Άρης, λοιπόν. Πήγε ο Άρης, λοιπόν, και λέει: παιδιά, γιατί μου πρόσεξε, όταν ήρθε το χαρτί της FIFA και το είδε ο Άρης, δεν τον έβαλε να παίξει με τη Λάρισα. Γιατί είδε το χαρτί του απαγορεύει. Μετά τον έβαλε όμως. Παρόλο που. Κάνεις λάθος, πριν τον έβαλε. Α, πριν. Παρόλο που δεν είχε ανακληθεί το δελτίο. Ωραία. Αλλά επειδή κατάλαβε τι γίνεται και πώς πάνε να τον στήσουν. Ότι κάτι παίζεται. Δεν τον έβαλε. Συγγνώμη τώρα και να πήγε ξαναπώ λοιπόν, κάτι. Περίμενε Κώστα, ναι. Και πήγε λοιπόν στο διαιτητικό δικαστήριο. Μάλιστα. Το ανώτατο δικαστήριο. Μάλιστα. Για αθλητικούς λόγους στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πιο πάνω. Αυτό σωστά, είναι. Σωστά.
Και το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε, έβγαλε απόφαση το δικαστήριο. Ότι μπορεί να αυτό. Με 3-0 από τρεις αεροπαγίτες δικαστές ότι έχει το δίκιο ο Άρης. Ωραία. Και τι έπρεπε να πει ο Άρης. Α, με δικαίωσαν τις αεροπαγίτες δικαστές, αλλά εγώ θα κάνω αυτό που λέει η FIFA, αλλά χωρίς να έχω το χαρτί της τιμωρίας. Γιατί το χάσε η ΕΠΟ. Ναι. Ε, τι ναι. Δεν έχεις καταλάβει τι έχει γίνει. Επειδή η διοργανώση είναι της FIFA όμως, ναι. Κοντά και το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο. Δεν είναι του γι' αυτό γίνεται η ΕΠΟ. Ούτε της ΕΠΑ. Να στείλει μια ενημέρωση και να πει, κυρία FIFA, εδώ μας δικαίωσαν τα ελληνικά δικαστήρια. Θα υπάρξει κάποιο θέμα να παίξει. 12 φορές αυτό είχε γίνει. Και 12 φορές αυτό είχε γίνει. Βάλτε τον Τουρμισέ να παίξει. Δεν μπορεί. Και βάλτε δε, επειδή βάλτε δεν το ξέρεις, οι ομάδες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν η από FIFA αυτό όντως το απαγορεύει. Το απαγορεύει η FIFA. Ναι. Ο ΠΑΟΚ τι να πει δηλαδή. Ενώ η ΕΠΟ βγάζει απόφαση και λέει είσαι οκ. Και η ΕΠΟ στέλνει στη FIFA ότι είναι οκ αυτή η ομάδα. Τι να λέει ο Άρης, να αμφισβητεί το δίκιο του. Καλά. Πραγματικά. Χρυσανθέ, άκου τώρα παραγωγικά. Τυπικά ναι. Έχεις δίκιο, έτσι είναι όντως. Απαγορεύεται η αλληλογραφία μέσω των ομοσπονδιών γίνεται. Αλλά παραγωγικά και off the record δεν μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο. Πήραμε. Παιδιά, ρεσί, τι γίνεται. Ό,τι λέει η ΕΠΟ. Ό,τι σας λέει η ομοσπονδία. Η ομοσπονδία είναι σε επαφή με το και μάλιστα μας είπαν την πρώτη φορά. Παιδιά, υπάρχει και επιτετραμένος της FIFA εκεί πέρα. Και ο επιτετραμένος της FIFA είπε ότι πει το δικαστήριο. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε. Να ανοίξουν γραμμές και να καταθέσουν αυτό το πράγμα. Ότι μας είπε αυτός ότι. Γι' αυτό η κυβέρνηση έστειλε επιστολή, παιδιά, στη FIFA και τους λέει ότι άλλα λέτε και άλλα κάνετε. Άλλα λέτε, άλλα κάνετε. Η FIFA, επειδή το γυρίζετε έτσι, γιατί λέτε να ρωτήσει εκεί, το κανονιστικό της πλαίσιο λέει ότι πρέπει να είναι σύνομο ναι. με τους νόμους του κράτους. Ναι. Δεν είναι αυτή η απόβαση του παραγουανού. Ενώ στην Ιταλία είναι. Άντε πάλι με την Ιταλία. Ναι, ρε φίλε. Γιατί στο ένα είπε δεν είναι στο πτωχευτικό, μπήκε σε πτωχευτικό κώδικα και δεν είναι στη λίστα των πιστωτών. Έπρεπε να πάνε εκεί ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιποι. Ενώ στον Άρη λέει στα παπάκια μου η λίστα των πιστωτών, τη FIFA λέει να πληρώσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι εμφανέστατο ότι κάτι έχει γίνει. Κάτι συμβαίνει. Και αν δεν έχει γίνει, πρόσεξε. Εγώ δεν λέω ότι απαραίτητα έγινε κάτι με τον Άρη. Δηλαδή τον είπανε σκίσε τον Άρη. Θα δικαιωθεί. Αλλά σίγουρα για την Πάρμα κάτι έγινε. Α. Με την Πάρμα. Ζήτω η Πάρμα. Παρμαλά. Κάτι έγινε. Λοιπόν, ναι. Αυτό με το χαρτί. Και ευτυχώς που έγινε με την Πάρμα. Και ευτυχώς. Φυσικά και θα το κυνηγήσει ο Άρης. Και το κυνηγάει και κάποιος άλλος που δεν τον γουστάρει πολύ. Για να αποδείξει το τι γίνεται μέσα στην ΕΠΟ. Η κυβέρνηση δηλαδή. Μάλιστα. Γιατί ο Άρης δεν μπορεί να κάνει τίποτα στην ΕΠΟ. Δεν έχει δύναμη. Καμία απολύτως. Καμία απολύτως. Η κυβέρνηση όμως μπορεί να δει αν παρέπεσε κάποιο χαρτί κάπου. Από κάποια διοίκηση της ΕΠΟ. Που είπε, βγαίνει ο Διακοφάς και λέει, δεν είχε ιδέα ο Γραμμένος. Εγώ σου επιβεβαιώνω 100 φορές ότι ο Καρυπίδης τότε μιλούσε 100 φορές με τον Γραμμένο. Που δεν είχε ιδέα. Αχ, καλέ. Πρόεδρος της ΕΠΟ γίνεται ο χαμός με τον Άρη. Με τον Άρη, ρε φίλε. Όχι με τον Άρη Καβαλαρίου. Και δεν είχε ιδέα ο πρόεδρος ότι χάθηκε το χαρτί. Αχ, καλέ. Και πού είναι η ευθύνη. Έχει ο πρόεδρος τώρα δηλαδή, δεν μπορεί θα να. Δηλαδή θα χαθεί κάτι μέσα στο Λίμπερο και θα λέω εγώ με τον Ζαγορά. Δεν ξέραμε τίποτα. Εγώ δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Ο Κούσης θέλει. Εντάξει, έτσι, έτσι γίνεται τώρα. Πάντα. Έτσι σε γίνεται πάντα. Αλλά, αλλά ευθύνη υπάρχει κάπου. Εννοείται. Είναι ολοκληρωτική της ΕΠΟ και δεν έχει καμία ευθύνη ο Άρης. Και η ευθύνη δεν έχει ο Άρης είναι από μια σειρά γεγονότων που σας περιγράφω. Στην τελική πήγε στο δικαστήριο, ρε παιδιά. Δεν το έκανε μόνος του. Δηλαδή δεν, είπε, δεν ξύπνησε το πρωί και είπε: έχω απαγόρευση, αλλά εγώ θα τον βάλω. Πήγε στο διαιτητικό πήγε, δικαστήριο. Πήρε απόφαση, τον μπράβο. Έβαλε. Ναι, και μετά του λέει: γιατί τον έβαλε. Από πού να πεθυτώ. Μπορούσε να πάει στη FIFA, α πούμε, δεν μπορούσε. Η FIFA λέει ότι αρμόδιο είναι το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Ναι, αλλά και η FIFA δεν μπορεί να μην δεν τιμωρήσει τον Άρη και να τιμωρήσει μόνο, μόνο την ΕΠΟ. Μόνο την ΕΠΟ πρέπει να τιμωρήσει γιατί δεν έχει ευθύνη ο Άρης. Γιατί η ΕΠΟ εκδίδει το δελτίο. Ναι, αλλά τυπικά σου λέει ρε φίλε, κάτσε μισό λεπτό. Θα πει ο άλλος μετά από τη Μάλτα, θα πει κάτσε ρε φίλε. Τι κάτσε ρε φίλε. Το άλλος βάζει τον παίκτη και τιμωρήσει μόνο την ομοσπονδία του. Το βάζει τον παίκτη και τον είπε η ομοσπονδία. Ναι, αλλά να μην τον έβαζε. Τι είναι αυτό, τι λέτε ρε παιδιά τώρα. Τι λες ρε Κώστα τώρα. Θα πει ο άλλος ρε Χρήσανθε, δεν το λέω εγώ. Κανένας άλλος δεν θα πει. Γι' αυτό η FIFA, ο νόμος και η FIFA τον νόμο κάνει. Δεν κάνει τον νόμο. Δεν κάνει τον νόμο. Καλά, ο νόμος δεν λέει να τιμωρηθεί και το σωματείο. Όχι, δεν λέει αυτό ο νόμος. Μόνο αν έχει ευθύνη. Δεν έχει ευθύνη το σωματείο. Ναι, προφανώς ο Άρης τιμωρείται όμως γιατί σου λέει ένα σκεπτικό. Ο Άρης τιμωρείται γιατί ο παραγουανός. Έχει 20 παραγουανός και κάνει 10 μεταγραφές. Τσαλάκωσε. Πλήρωσε τις προηγούμενες, φίλε. Δεν τα κάνει 50 μεταγραφές. Γιατί να πληρώσω. Για ποιο λόγο να πληρώσω τους προηγούμενους στέριο. Δεν είναι. Γιατί πληρώσω τα χρέη τα 40 εκατομμύρια του δημοσίου. Όριστε. Άντε πάλι. Τα πλήρωσε ο τα χρέη. Όχι. Όπως βγήκε ένας νόμος και πλήρωσε τα 10 από τα 50. Ναι. Έτσι το πρωτογενές πλήρωσε.
Αν ήταν το πρωτογενές 20, θα έδινε 20. Δεν είναι όλοι. Για χρέη που δεν ήταν δικά του. Αγόρι μου, αυτό λέω. Βγήκε ένας νόμος και είπε το πρωτογενές για χρέη που δεν ήταν δικά του. Ήταν όμως της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα χρέη. Και 13 χρόνια δεν τα πλήρωνε. Ενώ τώρα πιανής είναι, της ΠΑΕ Άρης. Τι? Ενώ τώρα είμαστε όχι, δεν είναι δικά του. Ναι, δεν είναι δικά του. ΠΑΕ ο Άρης. Άλλης εταιρείας. Στον Καρυπίδη να τα πληρώσει τα παλιά. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν δικά του. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μην ξαναπούμε στην διαδικασία. Υπάρχει νόμος του ελληνικού κράτους που ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή και λέει ότι δεν τα πληρώνω, δεν τα χρωστάω. Τέλος. Όπως λέει, και για τον ΠΑΟΚ όμως, ότι πληρώνοντας το πρωτογενές μπορεί να γλιτώσει τις προσαυξήσεις. Ναι, αλλά δεν βλέπω να έχει κανένα πρόβλημα. Όπως και για τα παγωμένα που λέτε, λέει ότι από τη στιγμή που πας στα διοικητικά δικαστήρια, περιμένεις να ληφθούν οι αποφάσεις. Αυτό ήταν το πάγωμα. Και πάει ο υπουργός και αλλάζει το νόμο και τα παίρνει από τα διοικητικά και τα πάει στα διαιτητικά. Και αυτά, είναι νομικά. Όχι νομικά, υπουργικά ήταν αυτά. Αυτά και είναι μάλιστα, νομικά. Πρόσεξε λίγο για να είμαι δίκαιος, ο υπουργός ο Δένδιας. Επί Νέας Δημοκρατίας έγινε αυτό. Να τα λέμε όλα. Γιατί εμείς τα λέμε όλα. Ο για μερικές δεκάδες μέτρα. Τι? Ο για μερικές δεκάδες μέτρα. Δεν μπήκαν ποτέ. Οχ. Ψεύτες. Ο για μερικές δεκάδες μέτρα. Ψεύτες. Ναι, ναι. Συνεργάτες των Τούρκων, ναι, ναι. Τα λέμε. Αυτός το είπε. Και προδότες, όσοι λέτε ότι μπήκαν οι Τούρκοι μέσα. Αυτός το είπε. Προδότες όλοι. Και ο Δένδιας δηλαδή. Όλοι όσοι το είπαν. Εντάξει, okay. Δεν με νοιάζει. Οκ, okay, λοιπόν. Σαν χθες οι άλλοι της Κωνσταντινούπολης πανηγυρίζουν. Πήγε ο άλλος. Σαν σήμερα, ρε. Σήμερα. 29 πόσο. 30 σήμερα. 29 σήμερα. Καλά. Το 29, εντάξει, συγγνώμη. Σαν σήμερα λοιπόν, οι άλλοι της Κωνσταντινούπολης. Ναι, και τι να κάνουμε τώρα, να πανηγυρίζουμε για τις ήττες. Πανηγυρίζουν αυτοί. Ναι, να πανηγυρίζουμε για τις ήττες. Αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω. Μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό είναι. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, Σουκί. Ένας λαός ρουφιάνων. Είσαι. Είμαι, ναι, φυσικά. Ένας λαός ρουφιάνων και δοσύλλογων. Ο Κούσης, ο οποίος κάναν το 11-8-80 σήμα, δηλαδή τις μαύρες τους στιγμές, κατηγορεί τους άλλους. Τι σχέση έχει αυτό? Πώς δεν έχει, αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έχει πολύ άδικο, Κώστας. Ημέρα μνήμης. Ένας λαός ρουφιάνων και δοσύλλογων. Ρουφιάνοι και δοσύλλογοι, ναι. Είστε να φύγετε από την Ελλάδα. Από τον εφιάλτη, και ψευτόμαγκων. Ψευτομαγκών. Ψευτομαγκών. Ο ψευτόμαγκας των ψευτομαγκών. Αυτοί είμαστε. Δεν είμαστε όλοι, αλλά δυστυχώς μας χαρακτηρίζουν αυτές οι εξαιρέσεις. Και είχε κάποιον Έλληνα δίπλα του ο παλαιολόγος που το συμβούλευε για κάτι μυστήρια πράγματα. Και κάτι ξένους. Πάλι πήγαμε τους ξένους, τους βλάκες, τους γενουάτες, τους προδότες που φύγανε, πουλημένους. Γελοί. Γενικότερα η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη πρόδοση. Γελοί. Να μην πούμε για το Άγιο Όρος και τους παπάδες, τι κάνα τότε. Χρήσανθε. Να φύγετε, ρε. Του πήγε και ζήτησε βοήθεια και είπαν εμείς είμαστε με το Θεό μόνο. Ναι, κλάψαμε τώρα. Χρόνια με εκτιμάτε. Δεν γίνονται αυτά. Πρόβατα. Άιντε φύγετε. Πρόβατα ξυπνάτε. Πρόβατα ξυπνάτε. Χρόνια με πνάτε. Και τα νέχομαι. Άμα δεν σας αρέσει η Ελλάδα να φύγετε, ρε. Να πάτε αλλού. Μια χαρά μας αρέσει. Ο λαός της δεν μας αρέσει. Εσείς είστε ο λαός της. Αυτό δεν μας αρέσει. Εσείς ψηφίσατε τον Τσίπρα. Δεν μας αρέσουμε. Αυτό ευτυχώς δεν το κάναμε. Άκου. Πρόγραμμα βατό, καλό. Δεν γίνονται αυτά. Το έχεις σκεφτεί, πρόβατο. Πρόβατο βατό. Χι χωρίς Θεό. Χρήσανθε. Άκου, Σούκη. Έλα. Μα εγώ είμαι Έλληνας. Καλά. Δεν θα πεθάνω. Εσείς δεν είστε. Με τη χλένη ο Νότης. Με τη χλένη, ο Βλάξ. Καλό. Ο Βλάξ. Βλάξε και φαίνεσαι. Εντάξει, γιατί. Κριτική καλλιτεχνική κάνω. Αυτή δεν είναι κριτική καλλιτεχνική. Κριτική καλλιτεχνική είναι, ναι, φυσικά. Μουσικά είναι βλακίες όλα αυτά. Και η στίχη. Ναι. Ο Βλάξ με τη χλένη. Και το μουστάκι. Εσείς ακούσετε το Σνικ και το μαμά. Όχι, όχι. Και δημοκράτη. Παπαδόπουλος. Πάμε. Καμία τύχη. Καμία τύχη. Βάλτε το Σνικ εσείς και το Σνουκ και τους. Κανείς δεν είπε κάτι. Τράχιο και ανεβαίνουμε πάνω σας. Κανείς δεν είπε κάτι. Να ανεβαίνουν πάνω και για έτσι μαμά. Λέμε ότι τα άκρα. Λέμε ότι τα άκρα. Από εδώ και από εκεί είναι βλακίες. Στην περίπτωση Βάλνερ δηλαδή την πλήρωσε η ΕΠΟ και όχι η καημένη Καλαμαριά. Είναι τελείως διαφορετική περίπτωση. Εννοείται. Δεν υπήρχε δικαίωση. Επειδή έχετε μια τάση.
Ασχολείστε μόνο με τον Άρη. Με τον Άρη. Φυσικά, μόνο με τον Άρη. Όλη η Ελλάδα ασχολείται με τον Άρη. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο Ερυθρός Αστέρας. Στην περίπτωση Βάλνερ. Επειδή είστε αστιάτορες. Κάτσε να μας πει για την περίπτωση Βάλνερ. Επειδή είστε αστιάτορες και με το μυαλό σας πάντα πλάθετε τα πάντα και επικοινωνιακά προπαγανδίζετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν δικαιώθηκε η Καλαμαριά από το διαιτητικό δικαστήριο. Το χάσε. Και έπεσε. Άιτε! Και δόθηκε το πρωτάθλημα. Σε κανέναν που δεν γνωρίζει να τα λέει χάρτινο, αυτά. Στο χάρτινο. Το πήρε ο Ολυμπιακός όπως το πήρε το χάρτινο. Αλλά δεν δικαιώθηκε από το δικαστήριο. Το χάσε το δικαστήριο. Λοιπόν. Δημήτρη μου. Να βάλω και το Δημήτρη μου. Καλαμα... Βάλω γιουκλάκι. Ποιο Δημήτρη. Δικαιώθηκε στο ΚΑΣ, λέει. Το Δαμήλο. Δικαιώθηκε στο ΚΑΣ. Ποιο δικαιώθηκε. Δεν πήγε στο ΚΑΣ. Και εδώ ψέματα λέει. Μετά νομίζω δεν πήγε. Πήγε στο ΚΑΣ. Νομίζω δεν πήγε. Όντως δεν πήγε. Που δικαιώθηκε στο ΚΑΣ. Που λέτε ψέματα άντε τα πάλι. Να παράγετε. Πω. Λέτε. Μα, αυτά τα ακούω. Τα ακούω συνέχεια. Χρήσανθε, θα δικαιωθεί ο Άρης. Τέλος. Πάρε το χάρη το Δήμαρα το φίλο μου να στα πει. Για ποιο λόγο δεν πήγε στο ΚΑΣ. Βγάζει θέματα τώρα για όπως το Μετρόπολη. Δεν μπορεί. Όπω μα ενημερώνει φίλο τη εκπομπή. Ναι. Το τραγούδι αυτό έπαιζε στις συγκεντρώσεις της Χρυσής Αυγής. Ναι, ρε, κατά τύχη. Δεν με ενδιαφέρει, ρε. Κατά τύχη. Και τι έγινε. Και το Πασόκ έπαιζε τον ήλιο. Όχι, τον ήλιο και τι έγινε. Όχι, τι έγινε τώρα. Όχι, τι έγινε. Ξέρετε. Άμα ένα τραγούδι, δηλαδή, παίζει που λέγομαι Έλληνας. Αυτό είναι. Η προπαγάνδα αυτό είναι. Σε ένα εκτός νόμου κόμμα. Καταφέρατε και εξισώσατε όποιον λέει για Έλληνα με αυτό το μόρφωμα. Όχι. Εξισώσατε οτιδήποτε ελληνικό, εσείς το κάνατε αυτό. Εσείς. Εσείς όλοι το κάνατε αυτό. Στέργιος ένα δίπλα. Ναι, γιατί λες ότι έπεσε στις αυγές, εξισώσατε οτιδήποτε ελληνικό με αυτό το μόρφωμα του φιδιού. Με αυτό το μόρφωμα το φιδίσιο. Εμείς λέμε για τον Νότι. Εμείς το εξισώνουμε. Αυτός παίζει τα τραγούδια του και κυκλοφορεί με στρατιωτικές χλένες. Λάθος του. Ως καλλιτέχνη το κάνουμε, ως τραγουδιστή. Είπαμε, ως καλλιτέχνη είναι βλακία. Έλληνας και δημοκράτης λέει. Χρυσή Αυγή δεν νομίζω να ήταν δημοκράτες. Σε εμάς το λες. Άρα τι, και επειδή έπεσε, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή. Να μην έπεσε. Και τι είναι αυτό, να πούμε εμείς τι έπεσε Χρυσή Αυγή. Να λέγε μην παίζετε τα τραγούδια μου, ρε Μαγκέ. Και το Πασόκ έπεσε τον Ταλάρα. Χρυσά, θα έχεις ακούσει συνεντεύξεις του Νότι. Γιατί η γυναίκα του ήταν βουλευτής. Δεν έχει ακούσει συνεντεύξεις. Δεν με ενδιαφέρουν οι συνεντεύξεις του. Α, δεν σε με ενδιαφέρει το τραγούδι. Οι θέσεις του δεν σε ενδιαφέρουν που είναι πανομοιότυπες. Δεν τις υιοθετώ. Δεν τις υιοθετείς. Το τραγούδι όμως μου αρέσει. Εντάξει. Προβάλλεις δηλαδή το τέτοιο. Πω. Vomit. Vomit.gr. Vomit.gr. Ωραία, να βάλω τα τραγούδια του τέτοιου. Μπορούμε να πούμε καμιά είδηση για τον κόσμο. Πήγε μία η ώρα. Είπαμε, ρε φίλε. Τι είπαμε. Είπαμε, καταρρύψαμε ένα ακόμα προπαγάνδα. Εννοείται, ρε. Ότι είναι ο Βάλνερ. Πες μας για το ρεπορτάζ για τον Άρη. Ένα ψέμα. Η Καλαμαριά και έγινε, αλλά δεν είναι αυτό. Εντάξει, έστειλε ένα ακροατή ένα μήνυμα. Δεύτερο ψέμα. Ότι πήγε στο ΚΑΣ και δικαιώθηκε. Όχι μόνο πήγε, δικαιώθηκε κιόλας. Εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα μας αυτό. Αυτά Χρήσαν τα λένε θε. Στα ραδιόφωνα όμως, Κώστα. Χρήσαν και παραγωγή και εντάξει, τα λοιπά. Και εμείς ραδιόφωνο και έχουμε. Ακούει ο κόσμος. Και εμείς ραδιόφωνο έχουμε και ο κόσμος ξέρει να ακούει και να κρίνει. Και να μάθει να ζυγίζει και το τι ακούει. Λοιπόν. Εντάξει. Αυτά είναι τα. Αυτά πρέπει να ακούν τα παιδιά μας. Αυτά τα ακούει η νεολαία. Αν έχεις αποθυμένο να κάνεις το DJ στα 45 σου, βρεις κάποιο κλαμπ στο βαθύλακο. 43, συγγνώμη. Είναι σημαντικό. Πού να έρθει στο βαθύλακο στο κλαμπ. Ναι, ρε, βαθυλακάρα. Πού να αντέξει. Βαθυλακάρα. Ο DJ Golden Flower θέλω να κάνω πρόγραμμα. Να σου δώσουν τα τέξ και να κάνει πρόγραμμα. Τα πια. Τα πια να μου δώσουν. Τα τέξ. Άλλη βλακία. Αυτά πρέπει να κάνω. Άλλη ιδέα. Αυτό είναι. Άλλη ιδέα. Αυτό είναι. Δεν το παίζει. Το φίδι. Λοιπόν, μην αρχίσουμε τώρα την κοινωνική ανάλυση. Είπαμε κάτι και τελείωσε. Είναι που λέει είναι Έλληνα και μα είπε καλά, όσου αυγείτε. Καλά τώρα, εντάξει τώρα. Τι αφιβάλλεις, πάλι θα τα ξαναπούμε. Ποιο χρυσαυγίτης από τους χρυσαυγίτης είναι ο. Δεν με νοιάζει την ονότητα. Τι τον παίζει τότε και το διαφημίζει. Τι τον παίζει το τραγούδι τώρα. Είμαστε Έλληνες. Δηλαδή, συγγνώμη, να σε πω κάτι. Δηλαδή, δεν πρέπει να βάζω τραγούδια ανάλογα με την πολιτική. Δεν πρέπει να βάζω Θεοδωράκι, Χατζηδάκι. Δεν έβαλε Θεοδωράκι καμιά φορά όμως. Νότι μας έβαλε. Δεν έχει ακούσει εκπομπές εδώ πέρα, Κώστα. Δεν έχει ακούσει. Κατά τύχη μπορεί να βάλει. Δεν έχω βάλει. Βάλε το τέτοιο. Εσύ, όταν παίξαμε εμείς το δέντρο εδώ πέρα, το δεν ήξερες και το δέντρο. Λοιπόν, ούτε πάλι ξέρεις. Πάμε στην επικαιρότητα. Έχει κόκκινα τα φύλλα και ολόκληρη κατά μήλα. Άντε από εδώ. Ναι, σε λίγο θα μας πεις και μύρισε θυμάρι και ο Βασιλικός. Θα βάλει. Πιάσε δύο ασπίρινες λίγο. Πιάσε δύο ασπίρινες. Ω, παρασκευιάτικα. Λοιπόν. Πάμε. Η Super League φυσικά έβγαλε μόνο τρεις αγωνιστικές, ούτε καν πέντε. Χαμήλως. Πώς ήθελες. Πέντε. Γιατί? Πρωτογύρου. Πες μου σε ένα λόγο γιατί να μην βγει το πρόγραμμα. Καλά λέει. Για τους τηλεοπτικούς λόγους. Χαμήλωσε το. Πόγρα, το είπανε. Για τηλεοπτικούς λόγους. Δηλαδή τι. Για να συνεννοηθούν με την τηλεόραση πρώτα. Δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν και για το πρώτο γύρο. Δεν συνεννοήθηκαν. Θα συνεννοηθούν. Όλο το σύστημα είναι αστείο, Χρυσάνθε. Όλο το σύστημα. Όλο. Όσοι εμπλεκούνται σε αυτό. Υπάρχει όπως κάθε χρόνο. Υπάρχει όπως κάθε χρόνο. Πρέπει να βγει το κύπελο πρώτα. Πρέπει να βγει το κύπελο, Αριστερίο.
Δεν θα βγει το κύπελο πριν την πέμπτη αγωνιστική. Αφού την άλλη εβδομάδα βγει, λέει. Εντάξει. Πώς δεν θα βγει, αυτό βγει την άλλη εβδομάδα. Όπως κάθε καλοκαίρι η Premier League βγάζει πρόγραμμα τον Ιούλιο, η Bundesliga από τον Αύγουστο κτλ. Και η Ελλάδα βγάζει το Σεπτέμβριο το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Δεν γίνεται. Μετά από δύο μήνες το πρόγραμμα της δεύτερης μέχρι τις έκτης αγωνιστικής. Όλο το σύστημα είναι αστείο, χρήσαμε. Όλο το σύστημα. Εμείς δεν συμμετέχουμε πουθενά. Λοιπόν, πρόγραμμα λοιπόν τριών αγωνιστικών ξέρουμε. Αυτό πάλι που μας κάνει κουμάντο η τηλεόραση δεν το καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Ναι, χωρίς τηλεόραση. Εντάξει, πληρώνεις και τι να κάνουμε τώρα. Με τις πρόταξεις που έχουμε στο 80% δεν θα υπήρχε ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι πάνε να πει πληρώνεις. Πλήρωσες, τελείωσες. Θα δείξεις τα μάτς μου. Το μάτς μου είναι 3 η ώρα. Άμα γουστάρεις. Πάμε, Στέργιο. Σάββατο 9.30 ώρα. Άρη Σόφη. Όλε! 9.30 ώρα θα έρθω. Δεν μπορείς. 7.30 και Σάββατο επίσης έχουμε και play out. Ματσάρα Πανιώνιος Βόλος στις 7 και 4. Εντάξει, και Ξάνθη Ατρόμητος στις 8. Δημήτρης Κώστα, ο Ένινγκ που έλεγες ότι έφυγε και πήγε στη Χόμβεντ. Όχι, δεν είπα έτσι εγώ. Ποτέ δεν το είπα. Είπα τι έγινε, Χρήστα, πότε θα υπογράψει ο Ένινγκ. Το είπα. Εσείς βάζατε δημοσιεύματα στα site σας ότι η Χόμβεντ θέλει τον Ένινγκ. Όχι εγώ. Τι σου είπα εγώ εκείνη τη μέρα. Ότι δεν θα πάει. Και εσύ τι έλεγες, έφυγε. Όχι, εγώ σε έκανα χαβαλέ. Α, έκανες χαβαλές. Φυσικά. Μπράβο, ρε φιλαράκι μου, αδερφέ μου. Φέρε αδερφέ εδώ, μου. Συνάδελφε, φέρε λίγο το air condition τώρα. Αδερφέ μου, μην πού το φέρνει. Πού είναι, πού είναι. Ψήξη έπαθα τις προάλλες πάλι. Κοπάνισα και το. Να πω μια είδηση μπασκετική. Φέρε το. Ναι. Λοιπόν. Ανακηρύχθηκαν οι πρωταθλητές σε όλους τους ομίλους, σε όλες τις κατηγορίες. Κάτσε, ρε φιλέ, έχουμε ομάδες εδώ που μας ακούνε. Α2. Χαρίλαος Διαγόρας, το είπα. Δεύτερη εθνική. Ποιοι ανεβαίνουν. Ναι. Πρώτος όμιλος, δεύτερος όμιλος. Πάνε, Γιάννενα, Καβάλα. Τι Γιάννενα. Πού ανεβαίνουν καταρχήν αυτοί. Επικύρωση βαθμολογία. Γιάννενα και Καβάλα. Πού. Στην Α2. Α. Ανεβαίνουν. Πώς ανεβαίνουν αυτοί. Και Πανερυθραϊκός Μαρούση. Ανεβαίνουν από τη δεύτερη εθνική, είναι οι δύο πρώτοι των ομίλων. Ναι. Και Πανερυθραϊκός Μαρούση από τον νότιο όμιλο. Ναι. Ανεβαίνουν στην δεύτερη, στην Α2 κατηγορία. Στην δεύτερη εθνική ανεβαίνουν Φάληρο, Ηλυσιακός, Κόρυθος, Λιξούρη, Κηφισιά, Νίκαια, Εφαός, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Ένωση Ηλίου, Αργοναύτης Τρίγλας και Χαλκίδα ανέρχονται στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Και από το Βορρά. Το Εφαός τι είναι. Είναι στο Ζωγράφο κάτι, ναι, κάτι Ζάκητο, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Έολος Τρικάλων, Νίκη Βόλου, Ιωάννινα, άλλη ομάδα τα Ιωάννινα. Μελίκη, Ίκαρη Τρικάλων, Λεύκηπος Ξάνθης, Μακεδονικός, Πανσεραϊκός, Μεντ και Ίκαρη Σερών. Ανεβαίνουν στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Άντρε, Ίκαρη, άντρε. Η οποία δεύτερη εθνική κατηγορία στο μπάσκετ του χρόνου θα γίνει με 4 ομίλους και όχι 2 όπως είναι φέτος. Κώστα, να ρωτήσω κάτι, λες ποιοι ανεβαίνουν, ποιοι πέφτουν, έχει ξεκαθαρίσει. Δεν πέφτει κανείς. Α1 εθνική κατηγορία γυναικών. Οριστική βαθμολογία. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Μοσχάτο, Χανιά, Sporting, Νίκη Λευκάδας, ΠΑΟΚ, Εσπερίδες, Δάφνη, Κρόνος, Γιάννα Μελίσια. Πρωταθλητής Ολυμπιακός. Πάλι δεν πέφτει κανένας. Πάλι δεν πέφτει κανένας. Ο ΠΑΟΚ έπεφτε και σώθηκε. Ανεβαίνουν στην Α1 ο πρώτος των Αθηνών, του νότιου ομίλου τέλος πάντων, της Α2 Ζωγράφου και ο πρώτος του ομίλου Βορρά της Α2 Παναθλητικός Οικαιών. Συγχαρητήρια. Βασίλης Πρασάς. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις από την ΕΟΚ. Συγχαρητήρια στις ομάδες που ανεβαίνουν, οι ομάδες που δεν πέφτουν. Πήρες αύξηση τώρα, ή. Όχι, φίλε, δεν έπρεπε να το πούμε. Ανακοίνωση είναι. Έχουμε τόσο κόσμο που ασχολείται, που είναι παράγοντες. Σωστά. Τι νόμιζες, όλοι ασχολούνται, όλοι με τον Τιγκινί. Όχι τον Τιγκινί, ρε! Όχι τον Τιγκινί, μην πας τον Τιγκινί! Βάλ τον Τιγκινί ήταν, νομίζω. Αυτό είναι από τα καλύτερα βίντεο όλων των εποχών. Για το UNES είναι. Ας τον την κοινή, ας τον την κοινή. Να βάλει το. Πήγε να το χτυπήσει ο Γιουνές. Βάλ το λίγο να το ακούσουμε. Και αυτός φώναζε. Φύγε να και. Ναι, ας τον την κοινή, ρε. Και το χάνει. Πρόσεχε. Το χάνει ο Γιουνές. Και το επόμενο πέναλτι το παίρνει ο την κοινή. Και το χάνει κι αυτός. Πω. Δηλαδή. Δάκλειο τη FIFA, Στέργιο. Τη FIFA. Μα FIFA. Μα FIFA. Λοιπόν. Κάτι ολοκληρώνουμε με δάχτυλα, την πρώτη. Με δάχτυλα και FIFA θα σα το πω εν ευθέτω χρόνο. Να το πει. Ο κόσμο αυτά περιμένει. Τι να πούμε, τα στάνταρ. Τι έγινε με τον Ερυθρό Αστέρα και τον Ματέο. Είπε όχι. Θέλει τα διπλά. Σιγάρε, Ερυθρέ. Ναι, όντως, ναι. Σιγάρε, Ερυθρέ. Κράτον. Κράτον. Κάνει αντιπρόταση ο Άρης να πάει στο 1,5. Α, μπράβο. Θα δούμε, ανάλογα. Όχι. Ο Άρης δεν μπαίνει σε πληστηριασμό, φίλε. Πάντως επιβεβαιώθηκε ενώ γελούσατε ότι ο Άρης την έκανε την πρόταση. Δικέφαλο, κοίτα, κοίτα. Ω, πρόκληση.
Μέσα στην Αγία Σοφιά. Ε, τι θα κάνουν, δεν πανηγυρίζουν. Και με λες να μην βάλω το μαγό, είμαι Έλληνας. Θα γιορτάσουμε μαζί με το έθνος τη χαρά της κατάκτησης, λέει. Συναγερμό στις ελληνικές αρχές για νέο κύμα προσφύγων. Ε, καλά, δεν κάνουν φιέστα, εννοείται. Αυτό που είναι εμείς στην Αγία Σοφία. Παιδιά, ο λαός τους πεινάει. Αυτοί με αυτά ασχολούνται. Τι να κάνουμε τώρα. Δώσε ευχή σας στο λαό. Με αυτά ασχολούνται. Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ. Μέσω της τεχνολογίας κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη σε ηλικία 21 ετών. Σήμερα, 9 γενιά ακολουθεί πιστά το μονοπάτι που χάραξε ο Πορθητής. Αναπτύσσοντας την επιστήμη και την τεχνολογία. Μπράβο. Και πανεπιστήμιο έχουν. 29 Μαΐου. Εντάξει, και εμείς. Ό,τι έχουμε και εμείς, δεν λέμε εμείς 28 Οκτωβρίου, δεν λέμε εμείς. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος εν τω μεταξύ έκανε ένα λάθος τακτικής που όλοι λένε ότι το έκανε για ηρωισμό. Δεν έβαλε μπακ, τι έκανε. Όχι, μπορούσε να φύγει. Καλά, για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο λένε χρυσαυγίτες. Τι τα λες τώρα. Μπορούσε να φύγει, εγώ λέω ιστορικά δεδομένα. Ιστορικά. Δεν λέω. Εμείς βάλαμε ένα τραγούδι. Δεν λέω ο μαρμαρωμένος βασιλιάς που θα έρθει να πάρει την πόλη πάλι και αυτές τις βλακίες. Λέω. Και τα ψάρια του τι κάνει. Ναι, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Ο Μαρμαρούνα και θα ξυπνήσει και αυτά και τέτοια. Αυτά ναι. Και θα... αυτά. Το ξανθό γένος θα μας βοηθήσει να πάρουμε την πόλη πάλι. Θα λένε άλλοι. Ναι, λοιπόν. Και εμείς θα λέμε το ξανθό γένος. Anyway. Έκανε ένα τακτικό λάθος που εντάξει, έμεινε στην ιστορία ως θυσία μεγάλη και τα λοιπά και κατά κάποιο τρόπο μπορεί να έκανε και καλά. Δεν έφυγε για να πέσει η πόλη που θα μπορούσε να αποτραβηχθεί μέσα, σε εμάς δηλαδή, και να την ξαναπάρει αναδιοργανώνοντας το στρατό. Αναδιοργανώνοντας. Χρήσανθε τώρα, θα έλεγα. Στέριο, αν θυμάσαι, χάσαμε την πόλη το 1204 από τους Φράγκους. Την ξαναπήραμε όμως. Ήταν τα δεδομένα αλλιώς Κώστα του 1953. Θα έκανε συμμαχίες, τι να κάνουμε. Θα τους έδιωχνε πάλι. Θα έκανε μεταγραφές. Πολλοί λένε τέλος πάντων ότι θα μπορούσε να το κάνει έτσι, αλλά δεν το έκανε. Τα ρεφορτάζ του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στους γέλοντες, τον ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και όλων όσων ειρωνεύονται τον Άρη, επιβεβαιώνουν ότι ο Άρης έκανε πρόταση 1,2 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του Ματέο Γκαρσία. Επιβεβαιώνουν επίσης ότι είπε όχι ο Ερυθρός Αστέρας και ότι ζήτησε 2 εκατομμύρια ευρώ. Από 1,2? Από 1,2 και πρότεινε ο Άρης. Ας πάμε 1,5 να τον πάρουμε. Δεν ξέρω αν θα πάμε 1,5. Αφού θα πάρουμε 2 από το ΦΕΤΦΑ. Δεν βγάζω εγώ τα οικονομικά του Άρεως και δεν κινώ εγώ τα νήματα. Άμα σας λέγανε, εγώ μεταφέρω άμα σας λέγανε ναι, τι θα κάνετε. Θα λέγατε μισό λεπτό να λύσουμε ένα μπαν που έχουμε. Αν μας λέγανε ναι, θα τους λέγαμε ότι παιδιά περιμένουμε να λυθεί το μπαν με την FIFA. Συμφωνούμε. Και δεν τα πάρετε τα λεφτά. Κάνουμε ένα. Όχι, μα για να ισχύσει η μεταγραφή πρέπει να έχω δικαίωμα να το κάνω. Μέχρι να λυθεί θα υπάρχουν πάρα πολλά ιδιωτικά συμφωνικά τέτοιου είδους, Στέριο. Πώς εσύ το ιδιωτικό συμφωνικό με το Μίση το μεταφέρεις από μήνα σε μήνα, γιατί θες τα 2 εκατομμύρια να τα δώσεις τον Ιούνιο. Έτσι υπάρχει ένα αντίστοιχο συμφωνικό που θα λέει ότι τη μέρα που θα αποκτήσω δικαίωμα μεταγραφών. Τέλος πάντων, θα εντάξει, πάρεις ναι, το 1,2. Οκ, okay, πάμε για άλλους. Άριολε. Ο Εφιάλτσας. Λοιπόν, τα λέμε τη δεύτερη αγωνιστική. Πότε είναι, την Τρίτη. Τη δεύτερη αγωνιστική δεν είναι. Τέταρτη. Την Τέταρτη. Πόσο το μηνός. Γιατί υπάρχει κύπελο. Α, ναι, ανάμεσα στην Τέταρτη και την Πέμπτη, Στέριο. Οπότε κύπελο, πρέπει να ξέρουμε. Κύπελο. Ανάλογα με το κύπελο, ποιο μάθημα θα οριστεί Σάββατο, ποιο Κυριακή, για να παίξει μεσοδόματο το κύπελο. Για να βάλουν τον Άρη κουρασμένο, χρυσανθεπίτηδες. Όπως κάνα κάθε φορά. Παίζει Πέμπτη, Κυριακή. Έτσι. Ενώ πάω και παίζει Τετάρτη, Δευτέρα. Στέριο. Ευνοούμενο. Όλο τυχαίο η ΕΠΟ. Ναι, του γραμμένου. Που έχασε το χαρτί. Του Αριανού γραμμένου. Που έχασε το χαρτί. Που και το παρουσιάσαν και ως εύνοια. Ναι. Θα πληρώσει λέει και η ΕΠΟ. Λες να βγάλει την τσέπη το θα πληρώσει. Αλλά θα ήταν καλό αυτό. Να πει η FIFA, όχι. Τι να πει. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ να πληρώσει τα 500. Θα πληρώσει να δω, θα ξεσκιστεί μετά να βοηθεί και αυτός και ο Άρης. Και τώρα αφού έκανε προσφυγή νομίζω δεν έκανε. Καλά αυτό έλειπε. Τώρα υποτίθεται ότι πάτε μαζί, ενωμένοι. Ενωμένο με αυτόν που έκανε το λάθος και τιμωρήθηκα δύσκολα, Κώστα. Αυτός ήταν ένας υπάλληλος. Και δεν θα είναι και διοίκηση. Όπα. Καλά, τι ώρα μόνο. Ό,τι ώρα θέλει ο Μελισανίδης. Όταν γίνουν οι εκλογές. Ποιες εκλογές? Τις έχει κερδίσει ήδη ο Μελισάν. Λες. Είμαι Μελισάν. Ισταμπούλ φετινίν. Όχι, μωρέ, άντε. Λοιπόν, πάμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Μαζί μας Ότο Καλογεράς. Φανοποιείο, σέρβισε ελαστικά τα πάντα. Και το διαγωνισμό, ναι. Και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Το κυριότερο. Πολύ σημαντικό τέλος πάντων. Σημαντικό, ναι. Σημαντικό. Βασικό, τρία καταστήματα. Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρίας. Εσπερίδων 19 παλιά συμμαχή Οριοκάστρου. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουτανιώ στη Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr και στο Facebook. Θυμίζω τον διαγωνισμό για μια δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ από την Quick Iron. Παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 2310-863-793. Έρχονται οι άνθρωποι της στο σπίτι σας, παίρνουν τα ρούχα, τα πλένουν, τα σιδερώνουν και σας τα επιστρέφουν και δεν δίνετε
ούτε ένα ευρώ αν δεν ξεπεράσετε την αξία των 50 ευρώ. Ένας νικητής σήμερα, μηνύματα FM, ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54222 αν θέλετε στείλετε κάποιο μήνυμα, αλλά αν θέλετε να μπείτε στο διαγωνισμό για την δωροπιταγή 50 ευρώ από την Quick Iron, οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, χρέωση 0,62 μόλις λεπτά του ευρώ είναι μέσα και ο ΦΠΑ, και μαζί μας την πρώτη ώρα ο Μαρμαρίδης, εδώ και δεκαετίες νούμερο 1 στη Βόρεια Ελλάδα, η καλύτερη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής, και φυσικά συνεπής όταν σας πούνε θα έρθουν τα έπλα Πέμπτη, θα έρθουν Πέμπτη παιδιά και όχι τη Μεγάλη Πέμπτη, μετά από ένα χρόνο. Ακόμα δεν μπορεί να το ξεχάσει αυτό με τον καναπέ. Εντάξει. Εντάξει, μου το ανοίξετε πάλι. Θα το πιέσετε. Νέο πλάνο δώσουν από το Μαρμαρίδι χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Στο marmaridis.gr μπαίνετε και βλέπετε όλες τις μεγάλες προσφορές. Υπάρχει κατάστημα Τζιμισκή, υπάρχει μεγάλη έκθεση όπως πάτε για καβάλα στα δεξιά. Και γενικότερα, όσοι έχετε επισκεφτεί το Μαρμαρίδι, δεν έχετε νομίζω το παραμικρό παράπονο. Πολύ ωραία. Ο φίλος 6944 λέει: ο Αμερικάνος είναι πατριώτης και ο Έλληνας φασίστας. Ο μόνος που λέει στους 300 ανοιχτά, κλέφτες. Λέει ο φίλος μας. Με μηνυματάκι και του. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Στέλνει το μήνυμα, ρε φίλε. Τι είπε δηλαδή. Τι είπε, την άποψή του. Ανακάλυψε την Αμερική. Άσε μας, ρε φίλε. Τι είναι τώρα αυτό δηλαδή. Ο μόνος που είπε 300 κλέφτες. Να τον κάνουμε και ένα άγαλμα. Εδώ εσύ μας είπες ρουφιάνους το ένα τ' άλλο. Φυσικά, η ιστορία μας το αποδεικνύει. Ιστορία, ναι, κατά, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Μην τσουβαλιάζεις. Όχι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και γιατί λέει ότι ο Αμερικάνος πατριώτης. Αν κάποιος γουστάρει τις ζεμπεκές του Νότη, επειδή ο Νότης είναι χρυσαυγίτης. Οι ζεμπεκές είναι πολύ ωραίες. Δεν είναι χρυσαυγίτης. Καταλάβετε το. Ποιος δεν είναι. Αν κάποιος γουστάρει, λέω, τις ζεμπεκές του Νότη. Τι σχέση έχει το μετάλλο. Και ο Νότης είναι. Και ο Νότης είναι. Τις ιδέες του Νότη δεν γουστάρουμε. Άκου λίγο. Και ο Νότης είναι χρυσαυγίτης. Δεν πάει να πει ότι αυτός που γουστάρει τις ζεμπεκές είναι χρυσαυγίτης. Αυτό σας λέω. Χρήσα, δεν μπορείς να ακούσεις και μια άλλη ζεμπεκιά. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Εδώ δεν λέει κάτι χρυσαυγίτικο. Ακούω και μια άλλη ζεμπεκιά. Το ότι το οικειοποιήθηκαν αυτοί και το χρησιμοποιούσαν για τα τουγάνια. Άρα... Τι, Έλληνας και δημοκράτης σου λέει. Και αντάρτης. Όμοιος ομοίο ΑΗ πελάζει. Ναι, άκου λίγο πελαγίσχε. Ναι. Εδώ πέρα λέει αντάρτης και δημοκράτης. Αν αυτοί το παίζαν στις συγκεντρώσεις τους, είναι μπούφι. Εντάξει, είναι μπούφι. Μένουμε εκεί. Λοιπόν, αν το παίζανε. Καλά. Λοιπόν, γιατί δεν έχω πάει ποτέ. Εσύ πήγαινε στη συγκέντρωση τη Χρυσή Αυγή να μα πει το παίζαμε. Ναι, βέβαια. Πάμε στο break και επιστρέφουμε τώρα αμέσω στο τώρα. Συνεχίζουμε. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Τρόικα πάντα εδώ στο Λίμπερο, στο 107,4. Θυμίζω το διαγωνισμό μα από την Quick Iron. Δωρεπιταγή 50 ευρώ, συγγνώμη, για πλήσιμο και σιδέρωμα εννοείται. Όλα στη τζίτα θα τα πάρετε. Τζιτζιλόνια, τα ρούχα, πουκάμισα, παντελόνια. Ό,τι θέλετε για 50 ευρώ, όσο πάει. Λοιπόν, με ένα απλό μήνυμα, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δώρο ή διαγωνισμός ή Quick Iron και αποστολή στο 54222, χρέωση 62 λεπτά. Και φυσικά στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση, ένας νικητής ή μία νικήτρια θα πάρει τη δωροεπιταγή των 50 ευρώ. Ωραίο δωράκι, πολύ πρακτικό, θα το καταλάβετε και στην καθημερινότητά σας και για την κυρία ωραίο δώρο. Έτσι. Μην μπλένεις, μην σιδερώνεις. Βάλτε και αν είστε εργένης. Σε μια σακούλα. Βάλτε σε μια σακούλα. Και ξεχάσει που είναι το σίδερο, Κώστα. Να τα δώσουμε στα παιδιά, ναι. Πλήνε βάλε. Το λεγόμενο. Σίδερο δεν υπάρχει, είναι εργένης, οπότε. Το λεγόμενο πλήνε βάλε. Φοιτητής. Α, καλά, ναι. Εννοείται. Ένα μηνυματάκι. Αντί να τα στέλνετε στη μάνα σας, στη μανούλα σας, για μια εβδομάδα θα είστε τζετ. Με τη δωροεπιταγή. Στο ΠΑΟ 24 υπάρχει όλο το πρωτόκολλο που θα εφαρμοστεί στους αγώνες, το play-off και το play-out. Μπείτε να διαβάσετε. Πολλά έτσι σημεία, πάρα πολλά. Όλοι οι παίκτες, οι ποδοσφαιριστές, οι αξιωματούχοι θα εξεταστούν εκ νέου για το αν είναι θετικοί στον κορονοϊό. Ο κάθε γιατρός τον ΠΑΕ θα πρέπει να έχει εξετάσει κλινικά όλους τους ποδοσφαιριστές. Και τον ίδιο, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον, Κώστα, λέει το πρωτόκολλο. Ναι. Εντάξει. Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις θα έχουν όσοι συμμετέχουν στους αγώνες, ποδοσφαιριστές, διαιτητές, αξιωματούχοι αγώνες και αξιωματούχοι ομάδων. Σας τα λέω επιγραμματικά γιατί αν ξεκινήσουν ναι, θα φάω και τον όρο του Κωστή Τσαρού μετά. Σωστό. Είναι υπεύθυνοι σε όλους τους αγώνες η γηπεδούχος ΠΑΕ για το ποιοι θα εισέρχονται μέσα, ποιοι όχι κτλ. Πολύ χαρτούρα από ό,τι καταλαβαίνω, Κώστα. Γιατί λέει θα καταγράφονται σε ειδικό κατάλογο εισερχομένων, εξερχομένων, ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνία. Ήδη γίνεται αυτό, ήδη γίνεται. Ναι, 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 κτλ. Η κόρη μου που πάει στο Στίβο, στο Καφτατζόγλο, τώρα του κάθε φορά. Όσοι μετρηθούν. Τους γράφουν και τους μετράνε. Όσοι μετρηθούν με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 37 βαθμών Κελσίου
σε τρεις μετρήσεις δεν τους επιτρέπεται η είσοδος. Πέραν των ποδοσφαιριστών και των διαιτητών, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και του αγώνα, όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να φοράνε προστατευτικές μάσκες και γάντια, και οι προπονητές δηλαδή. Ναι. Κανονικά, μετά είναι οι οδηγίες, συχνό πλύσιμο των χεριών, απαγορεύονται οι χειραψίες, οι αναγκαλισμοί κτλ. Να αποφεύγουν οι παίκτες προπονητές να αγγίζουν μύτη, στόμα, μάτια κτλ. Κτλ. Πάρα πολλές οδηγίες για τις γηπαιδικές εγκαταστάσεις πριν και για τη διάρκεια των αγώνων. Γενικότερα, πάρα πολλά σημεία. Εντάξει, έχει προβληθεί και το παραμικρό, πιστεύω. Τώρα στην πράξη πώς θα γίνει. Δηλαδή, αν βάλεις γκολ στο 95 και πάρει την νίκη η ομάδα σου, το είδαμε και στη Γερμανία, ποιοι αγώνες και ποιοι κανονικά αγκαλιές κτλ. Εντάξει. Έως 26 αξιωματούχοι, 13 από κάθε ομάδα θα αναγράφονται στο φύλλο αγώνα. Γενικότερα έχει πολύ ψωμί υπόθεση. Εντάξει. Πρέπει να τηρηθούν όμως αυτά, έτσι. Πάντως, ακούγοντας χθες και διαβάζοντας τις δηλώσεις του Γιώργου Μποροβίλου, πάμε για Έλληνες διαιτητές σίγουρα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Καλά να περάσουμε. Και από την τρίτη αγωνιστική βλέπουμε. Βλέπουμε. Ξέρεις τι μου άρεσε πιο πολύ? Τι? Ότι είναι η ευκαιρία των Ελλήνων διαιτητών να δείξουν ότι αξίζουν. Αχ, καλέ. Το έχουν δείξει χρόνια, ναι, τώρα. Ναι. Δεκαετίες. Συγκινηθήκαμε. Δεκαετίες. Θα υπάρχει το VAR και για τη γραμμή του offside, όπως δήλωσε και ο Γιώργος Μποροβίλος, αφού δεν το είχαμε μέχρι τώρα, ας μην το έχουμε και μέχρι το τέλος της σεζόν, και του χρόνου βλέπουμε. Και φυσικά, ναι, ενώ όλοι δείχνουν να είναι θετικοί με την πρόταση του Όφη που εκφράστηκε μέσω του Γιώργου Πουσανίδη για παρουσία φιρλάνδων στο 20% της πληρότητας του κάθε γηπέδου, ξεκινάνε τα play-off, παιδιά, χωρίς κόσμο. Δεν γίνεται να ξεκινήσουν έτσι εύκολα με κόσμο. Εντάξει, υπάρχει αίτημα από τις ομάδες, πραγματικά, αλλά και η Επιτροπή, μην νομίζει τώρα ότι έτσι αυρόχης ποσή μπορεί να δώσει μια άδεια να μπουν, ας πούμε, 20% στην Τούμπα, είναι 4.000. 20.000 δεν χωράει, 25. 29, 27. 27 επίσης. Πάλι το λαστιχένιο γήπεδο, 27, πάλι το μεγαλώσατε. 27. Πάλι 40.000 κόσμο έχει, ενώ χωράει 23. 27 χωράει. 27. Έχει 27.000 καρκλάκια. Ωραία. 4%. 4%. Πόσο είναι? 20% είναι 5.400. Ναι. 5.500 κόσμο, έτσι το βάζεις άνετα. Θα κάθεστε. Και αδερφέ, το παιδί. Αποστάσεις. Το παιδί είναι παιδάκι, ρε παιδιά. Είναι 7 χρονών. 7 χρονών είναι 90. Ένα ψήλωσε η γιαγιά του, έπαιζε μπάσκετ κτλ. Λοιπόν, δεν μπορεί έτσι με ευκολία να δοθεί άδεια. Τέλος πάντων, το ας πούμε καλό είναι ότι ξεκινάνε οι αγώνες και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και ίσως, νομίζω εγώ, στη συνέχεια κάτι μπορεί να γίνει με κόσμο. Ίσως πιο μετά, Στέργιο, μπορεί στο δεύτερο γύρο. Στον τελικό, κυπέλλου. 100%. Στο Καφτατζόγλιο. Στο Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο, τι κατάσταση είναι, κόσμο. Εργοτάξιο. Το αφήσαν έτσι. Το αφήσαν έτσι. Ναι, το ταρτάν. Ακόμη σκαμμένο. Έχει εκεί πέρα, έχει γλάρους, έχει. Όχι, έχουν σκυλά, βγάλει, έχουν βγάλει το στίβο. Ναι, όχι, κανονικά είναι. Εντάξει. Μια εικόνα λίγο. Έχουν βγάλει το στίβο και έχει χώμα τώρα ο στίβος. Είναι. Χορτάρι, το υπόβαθρο δηλαδή. Υπάρχει. Ναι. Ήπαψαν το χώμα πράσινο. Υπάρχει. Υπάρχει. Άρα ουσιαστικά με δύο μέρες δουλειά, τρεις. Πώς δεν βάλαν κανένα πρωτάθλημα με σκυλιά πάλι σε την άλλη φορά? Άρα αν γίνει τελικό Φαντατζόγλιο, προλαβαίνουμε να το φτιάξουμε σε δύο μέρες, τρεις. Πανεύκολα. Θα πούν τα εργοτάξια μέσα. Απλά είναι λίγο περίεργο σαν ασφάλεια, γιατί δεν έχει και κλειδώματα ψηλά όλα παντού κτλ. Έτσι. Ναι. Η αποχώρηση του Κωστή Ζωμπανάκη από το Ρέθυμνο μετά από 12 χρόνια παρουσία στην ομάδα είναι οριστική και αμετάκλητη. Θα την ανακοινώσει το απόγευμα. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει ήδη επαφές για τη μεταγραφή στελεχών ΚΑΕ και τη ομάδα του σε άλλου συλλόγου ώστε να μείνουν άνεργοι. Γράφει ο αξιόπιστο δημοσιογράφο του μπάσκετ Γιάννη Ψαράκη. Για ποιον, για τον? Για το Ρέθυμνο, για το Ζωμπανάκη. Μάλιστα. Καλά, επειδή φεύγει ο Ζωμπανάκη, δεν σημαίνει το Ρέθυμνο δεν μπορεί να παίξει. Μπορεί να βρουν άλλον. Δεν νομίζω, γιατί η Τζίαν για. Επενδυτή. Κώστα. Ναι, ρε φίλε, εγώ σου λέω ότι. Φεύγει ο Δρακόπουλο, α πούμε. Θα, μείνει, θα πέσει ο Ρακλή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ο Ζωμπανάκη έτσι είναι. Άλλο Ρέθυμνο. Και ο Ζωμπανάκη ο Ανμασόου είναι. Άλλο, στο Ρέθυμνο. Άλλο Ηρακλή. Ναι, εντάξει. Άλλο Ρέθυμνο. Κατάλαβα, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επειδή μου στέλνουν διάφοροι μηνύματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Παιδιά, εδώ η εκπομπή και γενικά το ραδιόφωνο, αυτό όπως έχετε αντιληφθεί. Σωστά. Έχουμε τις απόψεις μας, τις λέμε. Δεν είμαστε όμως ούτε στο ένα άκρο, άκρα δεξιά, με ούτε στο άλλο άκρο. Με την καμία αυτό. Ναι.
άκρο αριστερά κτλ. Και γι' αυτό έχουμε και συμφωνούμε σε πράγματα όλοι πολλές φορές και διαφωνούμε σε κάποια άλλα. Δεν είμαστε όμως ούτε της Χρυσής Αυγής, έτσι, άμα θέλετε να το ρωθιωτήσω, ούτε του Κουκουέμουλου, δεν ξέρω ποια είναι αυτά. Τα άκρα αριστερά, ανταρσία, ποια είναι. Ούτε τα ανταρσία, οτιδήποτε. Με σεβασμό στις θέσεις απόψεις του καθενός, αν δεν ορμάνε σε εισαγωγικά στην ελευθερία του άλλου. Δεν είμαστε εμείς στον άκρο. Όχι, όχι μόνο. Επειδή αυτό. Μου έχουν στείλει τώρα, μου έχουν στείλει ένας ο οποίος είναι άκρα αριστερά και βρίζει τους αυτούς και άλλος ένας ο οποίος βρίζει τους άλλους. Επειδή λοιπόν εμείς εδώ, εντάξει. Μπορεί να έχουμε θέσεις για ένα συγκεκριμένο ζήτημα άκρος δεξιές και θέσεις για ένα άλλο ζήτημα άκρος αριστερές. Να συμπίπτουν. Όπως παραδείγματος χάρη αυτό που είπε άλλος, το παίζουν τις Χρυσές Αυγές. Πάρα πολύ ωραία. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τους συγκεκριμένους. Μ' αρέσει ο Σακιανάκης εμένα ως τραγουδιστής και τα τραγούδια του. Αυτό, μέχρι εκεί. Η Ζεμπεκιά. Αυτό, μέχρι εκεί. Όχι οι θέσεις του. Όχι οι θέσεις του, ναι. Διαφωνώ. Μα και εμείς αυτό είπαμε. Ναι, ρε φίλε. Άλλο όμως, επειδή έπαιξε το τραγούδι εκεί, να το ταυτίζεις με. Χρυσανθέ, είπαμε για την Κωνσταντινούπολη που άλλο και εσύ πήγες και μου βάλες το Σακιανάκη. Δεν είπες για την Κωνσταντινούπολη. Ας έβαζε την Στέλλα της Μυρνιά. Όχι, ρε, είπες για τραγούδια. Σωστό. Μετά. Το παίζω τη Στέλλα της. Να το βάλω. Η Στέλλα της Μυρνιά, γιατί έχω και μάνα και κόρη. Βάλε αυτό το τραγούδι για τη Βόρειο Ήπειρο. Ποιο? Βάλε αυτό που έλεγε το στρατό. Αυτό το λένε. Εντάξει, δηλαδή. Όχι. Στο στρατό το λένε αυτό, ρε φίλε. Πώς το λένε? Το λέγανε. Πολύ παλιά. Έχω μια αδερφή αυτό. Κουκλίτσα, αλήθινη, ναι. Αυτό. Δεν την πήραν οι Αλβανοί και τέτοια. Δηλαδή έλεος. Σκέψεις στη Σουέφα να πάρει το τελικό του Champions League από την Κωνσταντινούπολη. Να την πάρει. Να την πάρει. Και πού τον πάει? Στην Γερμανία. Στο Χαριλάου. Στο Χαριλάου. Είναι η ψυχή μου. Μία επιλογή είναι το στάδιο Νταλούς. Και με στην Τούμπα θα νέει. Η σκέψη μου. Στέργιο. Στέργιο, τι είναι αυτό, ότι Στέργιο. Που διασκεδάζεται, παιδιά. Και όντως, ναι, και τον κόσμο πρέπει να διασκεδάσουμε. Ψυχαγωγία είναι. Και το λέμε για να φεύγουν και οι σκέψεις σας. Ναι, για να μην ψαρώνετε. Ο Βίτα Έψιμ. Ο 50 χρόνια τίτλος. Άντε πάλι. Δεν είναι. Δεν είναι 50 χρόνια. Εντάξει, ρε Στέργιο. Όχι, δεν είναι 50. Στέργιο, ώρες. 50 είναι. 50 είναι. Περίμενε λίγο. Στέργιο, μιλάς ώρες, φίλε. Λες και είσαι Ολυμπιακός. Δεν είμαι Ολυμπιακός, φίλε, και δεν θέλω να γίνω ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Είστε Ολυμπιακός. Σε τίτλους διαφέρεται. 200 ποτέ. Να, ποιος είναι Ολυμπιακός. Στέργιο, 3 πρωταθλήματα και 7 κύπελα έχεις. Σε 100 χρόνια ιστορίας. Ναι, Στέργιο, και εσύ όντως τώρα. Σε 100 χρόνια ιστορίας λες και έχεις 100. Εντάξει. Και ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Έχεις 6 κύπελα παραπάνω. Εγώ 6 δεν και λίγα. 6 κύπελα παραπάνω έχει, αυτό είναι. Δεν είναι και λίγα, 6 παραπάνω. Ναι, αλλά δες τη διαφορά με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Τεράστια. Που ένας έχει 50, ο άλλος έχει 40 και ο σε αυτό 30. Φταίει και το πόκρεχη. Σε τώρα, άσε το τώρα. Το οποίο το έγινε για να πολεμήσει τον Άρη. Άσε τώρα, εντάξει. Έγινε για να πολεμήσει το μεγάλο. Έγινε Άρη. Για να τα παίρνουν όλα αυτοί. Δεν έγινε, ναι, για τον Άρη ούτε για τον Πόκρεχη. Για τον Άρη έγινε, έγινε γιατί είναι μονοφαγάδε η γελία αυτή. Γιατί το ΠΟΚ, αν βάλει ένα Α, γίνεται ΠΑΟΚ. Στα καφενεία αυτά. Τι ζούμε. Εντάξει, εδώ είσαι στα καφενεία ότι ο Βάλερ δικαιώθηκε στο ΚΑΣ. Στα καφενεία αυτά λέτε. Λοιπόν, πάμε. Στο Facebook δηλαδή. Πάμε. Πλέον, γιατί αυτό είναι το καφενείο, το σύγχρονο καφενείο. Το Φουμπού. Λοιπόν, και το TikTok. Πολύ ωραίο το TikTok, Κώστα. Χρυσανθέ, ναι. Κάποια βούρλα βγάζουν λεφτά με αυτά. Ναι. Και εμείς τους υποστηρίζουμε. Και εμείς τα βγάλουμε. Κάποια βούρλα βγάζουν λεφτά, τρελά λεφτά. Η οργή του Βασιλακόπουλου. Του Γιαννακόπουλου. Καλά, εντάξει. Τι έκανε? Τίποτα για την Ευρωλίγκα. Λες να πάει στο BCL. Εκεί θα πάει. Θα μας κόψει την Ευρώπη. Ποιον? Εμάς. Τι γελάς. Θα μας πάρει τη θέση. Εντάξει. Θα παίξουμε κι εμείς. Θα πάμε στην Ευρωλίγκα εμείς. Τραβάτε με κι ασκλείο. Παναθηναϊκός και Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα θα πάει η ΑΕΚ. Καταρχήν, παιδιά, δεν μπορεί να πάει. Έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Θα πάρει wild card ο ΠΑΟΚ. Συμβόλαιο έχει και ρήτρα έχει. Ναι, βέβαια. Το 25 τελειώνει το συμβόλαιο. Θα τον διώξουν. Το 17. Θα τον διώξουν. Χαζόσουν. Γι' αυτό τα λέει. Έλα, εντάξει. Έχει δίκιο σε όλα όσα λέει. Όμως ο τρόπος που τα λέει τον κάνει να το χάνει το δίκιο. Και στο τέλος όλοι ξέρουμε ότι δεν γίνει τίποτα. Ποιος έχει δίκιο? Ο Γιαννακόπουλος έχει δίκιο. Ναι, ο Γιαννακόπουλος που τούφαγε, που έχασε τον Καλάθι. Για την Ευρωλίγκα λέμε. Που έχασε τον Καλάθι. Για την κόντρα με την Ευρωλίγκα λέμε έχει και δίκιο. Και εσείς μας λέτε για τον Λάρσον. Τους λέει για τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά, τους λέει? Πού είναι λεφτά? Τα έσοδα? Ποια έσοδα? Μπάσκετ είναι. Δεν δίνει τίποτα, Στέργιο. Χρήσανθε. Δεν δίνει τίποτα. Λοιπόν. Ναι. Έχασε τον Καλάθι, ο Καλάθις αφού θα ρίξει το μπάτζετ. Φεύγει ο Καλάθις, τι να κάνει, δεν μπορεί να πληρώσει 2 εκατομμύρια. Έρχονται Κινέζοι, Κώστα, όπως μου έλεγε συνάδελφος. Νάτο. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
Στην Ευρώπη γενικότερα έχουν. Νομίζω ότι σου είπαν κάνε τον Κινέζο και τον Μπάσκετ. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να σου είπαν. Ναι, όχι, έρχονται Κινέζοι. Ο φίλος ο Κώστας λέει με Μπόμπι είσαι από την παίρνω κιόλα στην Ευρωλίγκα. Μπόμπι Μπράουν. Μπόμπι Μπράουν. Μπόμπι. Με Μπούμπι. Με Μπούμπι. Ρώτα τον Κώστα τι παίρνει. Λοιπόν, με Μπούμπι παίρνει 10 λεπτά ευτυχία. Μαθαίνω ότι γίνονται πολλέ κινηστικά ΕΠΑΟΚ. Να στα πω από εβδομάδα. Ετοιμάζουν οι άνθρωποι και θα γίνει πάταγος. Για να δούμε τι θα γίνει. Και για να δούμε τι θα γίνει. Ωραία, για πες το διαγωνισμό μας για να στείλουμε. Μια μισή ώρα πήγε, πάει το θέμα πάλι. Να καθαρίσει. Έλα, βγες, πάρε. Πάρε, δεν τον παίρνω. Εντάξει. Πάρε τηλέφωνο, Κώστα. Τη Δευτέρα. Πάλι τρία θέματα έχουμε χάσει έτσι. Μετά λέτε δεν βγάζουμε θέματα. Πάρε, Κώστα. Πάρε το φίλο που παιδεύει να βγάλει 5 μέρες. I'm ready και κόμμα τροπή. Εντάξει, είναι λαθέρ. Και αυτόν τον άνθρωπο τον είχατε σε περίοπτη θέση και περιμένατε να μην πέσετε. I'm busy. Ναι. Don't call me. Πέσαμε, Κώστα. Χρήσατε, πέσατε. Εσύ έπεσες. Όχι, πέσατε, πέφτατε. Συγγνώμη. Δεν πέφταμε. Λάθος χρόνο. Εμείς σωθήκαμε. Πέφτατε. Μπορεί να σωνόσασταν. Ο Πάοκ έπεσε. Μόνο ο Πάοκ. Ούτε ο Πάοκ έπεσε, ούτε εσείς πέσατε. Αλλά ήσασταν σε πορεία να πέφτε. Στο Θερμαϊκό. Ξεκινούν. Κώστα, είχαν φύγει. Α, ωραία, όλοι, τα καραβάκια. Όλοι οι παίκτες του Πανιωνίου είχαν φύγει, Κώστα. Αυτό λέω. Εντάξει. Είχε μείνει μόνος του. Θα σωνόσασταν, αλλά μέχρι να σωνόσασταν, πέφτατε. Ναι, εντάξει. Μέχρι να σωνόσασταν, πέφτατε. Πέφτατε. Ωραία τα καραβάκια. Ναι. Πρέπει να πάμε. Στην Περαία. Ωραία. Λοιπόν. Στέλιο, τι ήθελες να μας πεις? Τίποτα. Να πούμε σε αυτό που ανακοίνωσα σχετικά με τις ανακοινώσεις για τα εθνικά πρωταθλήματα. Αυτό γιατί βλέπεις ότι μας ακούνε. Σχετικά με τις ανακοινώσεις. Ναι, αυτό, ναι. Γιατί βλέπεις ότι μας ακούνε. Ναι. Ένα πολύ σημαντικό είναι ότι θα ανακοινωθεί επίσης η διεξαγωγή των πανελληνίων παιδικών και εφηβικών πρωταθλημάτων σε στυλ Final 8 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλά παιδιά περιμένουν, είπαμε, για τα μόρια. Όπως ανακοινώθηκε ήδη από το handball ότι θα γίνουν τα παιδικά και τα εφηβικά λόγω των πανελλαδικών. Μάλιστα. Και επίσης θα επικυρωθούν και οι βαθμολογίες στις ενώσεις, στα αεραιστεχνικά, δηλαδή ΕΚΑΣ, ΕΚΑΣΔΙΜ, ΕΚΑΣΚΕΜ, ΕΣΚΑΘ κτλ. Μάλιστα. Αυτά για τον μπάσκετ. Το πιο επιτυχημένο άθλημα όλων των εποχών μαζί με το πόλο στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Χάρης Υπεριονόβης, Πρόεδρος. Και στου υπεριονόμου πρόεδρου. Στο Διαθεσόπουλο είναι ο Άρης. Στο Διαθεσόπουλο και στο Βασιλακόπουλο που βρίζουν όλοι. Στο Διαθεσόπουλο που έχει το πόλο πάντα στου Ολυμπιακού Αγώνε. Και πάντα παγκόσμια πρωταθλήματα, χρυσά, αυτά. Αλλά να φύγει γιατί είναι γέρο. Εγώ θα πω και στου δύο. Ο Διαθεσόπουλο. Θα πω και στου δύο. Δεν λέω για το Βασιλακόπουλο. Θα πω και, και στου δύο τα πέντε τελευταία γράμματα του ονόματο. Γελάσαμε. Λοιπόν, Στέριο. Τι βλέπεις, έκλεισε σελίδες. Πολλά πρωταθλήματα, ε. Ξεκινάει, Κώστα, η μεγάλη Σερβία. Λάθος είναι ο πίνακας της Ουκρανίας. Ποιος τον έδωσε. Ξεκινάει η Σερβία. Περσινό βάλατε. Ακούστε, ξεκινάει η Bundesliga 3. Ξεκινάει και πάλι η Ουκρανία. Ντάρμαστ. Η Ντάρμαστ, όπως λένε φίλος μου. Κώστα, ασφαλίστηκαν οι παίκτες, ρε. Τι, σε ποιο άθλημα. Στο ποδόσφαιρο. Ασφαλίστηκαν οι παίκτες, ρε. Ναι. Όχι. Ο Πάοκ δεν έλεγε ότι αν δεν ασφαλιστούν δεν θα παίξουν. Ναι, υγεία. Ασφαλίστηκαν ναι, υγεία πάνω απ' υγεία, όλα. Ναι, υγεία. Δεν παίζουν πουθενά από και στο βόλεϊ. Και στο βόλεϊ η υγεία. Ασφαλίστηκαν. Η υγεία. Ασφαλίστηκαν τελικά. Όχι. 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 Κυριάκος. Έλα ρε πρωθυπουργάρα. Πού είναι, πού μιλάει εδώ ο πρωθυπουργός μας. Από ελληνικό ταλέντο είναι ικανές να προσεγγίσουν ξένο και βάλε, βάλε φωνή να ακούσουμε. Βάλε και όλη προσοχή. Όλη προσοχή. Τι προσοχή. Σε ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας. Η Microsoft. Τσάρλς Λαμάνα. 6.500 ευρώ. Τι, αυτός. Ναι. Τι λες ρε. Τι. Ο εκπρόσωπος της Microsoft. Ναι. 15.000. Στέλεχος. Στελεχάρα. Golden Boy. Ναι. Rob Jensen. Διευθύνων της ETF Partners. Ό,τι να είναι. Όταν επενδύσαμε στο Ρομπέρτο και στον Κωνσταντίνο, ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί είναι δύο τρελοί. Κάρι Ντίκερσον, πρόεδρος Applied Materials. 30.000 ευρώ το μήνα. Ωραία. Και τι πουλάνε, λογισμικό. Αυτό είναι. Αυτή είναι η φιλέ, αυτό είναι. Εταιρείες κολοσσού. Εταιρείες κολοσσού. Δεν τις ξέρει κανείς εν τω μεταξύ αυτές. Επειδή γι' αυτό είναι κολοσσοί. βέβαια, εμείς ασχολούμαστε με να μην σου πω τι. Διαδώστε το μήνυμα ότι η χώρα μας θα πρέπει να είναι στο χάρτη των μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας. Έτσι. Και δεν έχουμε ίντερνετ, παιδιά, στις πόλεις. Δηλαδή, ρε Κυριάκο. Πώς δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Αυτό δεν έχουμε. Είναι ευθύνη της, του κράτους. Ναι. Των εταιριών είναι. Να βελτιώσουν τα εγκαταστάσει. Να μην αρχίσω πάλι. Τι να σκάω, όλο λάθος επιλογές κάνεις. Όλο σε λάθος εταιρείες πας. Να μην αρχίσω πάλι. Επειδή τις διαφημίσεις στα σορτσάκια του Ηρακλή. Τι!
Ούτε μια διαφήμιση δεν είχαμε, δυστυχώς. Είχε μία. Ποια έχει πήρε από τον Κόκαλη, κάτι πήρε. Ιντρακάτ. Άντε πάλι με τον Κόκαλη. Ιντρακάτ, Κώστα. Δεν τα λες, μόνο τον πάω κάτι ώρε κι εσύ. Ιντρακάτ είχε στο σωστάκι. Στο βόλεϊ, Χρήσταν. Στο βόλεϊ. Για ένα ματ. Ακόμα χειρότερα. Για ένα ματ. Ξέρει τι σημαίνει αυτό το για ένα ματ. Ναι, πάρε 10 χιλιάρικα. Ναι, το έδωσε για ένα ματ με ένα τηλεοπτικό. Σε ένα ματ την Ιντρακάτ. Στέλνω, ποιος μιλάει τώρα ρε εσύ, δηλαδή, ποιος μιλάει ρε εσύ, έχω Ιντρακάτ, έλεος. Έχω Ιντρακάτ. Λοιπόν, τέλος της του τρίτου ημιώρου, η πρόοδος της δημοκρατίας στην Κομωτινή. Δεν σας θυμίζει τη Δαμανάκη. Ναι. Μοιάζει λίγο η πρόεδρος. Σε πολύ κρίσιμη εθνικά εποχή, σε μια κρίσιμη περιοχή. Εκεί που αλωνίζουν οι Τούρκοι πράκτορες και τέτοια. Έτσι στέργιο. Σώπασε. Η εκτιμήτρια σώπασε όμως. Ποια? Ναι, όντως. Δεν υπάρχει. Δεν μιλάνε τώρα. Α. Πρόεδρος του Σουκομωτινής. Του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο Γιαννίδου Κλεοπάτρα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα. Αλωνίζουν τα τουρκάκια. Αλωνίζουν τα τουρκάκια. Ψευδοπράκτορες. Τα τουρκάκια. Γελάτε, αλλά όντως αλωνίζουν. Δεν το ξέρουμε. Εμείς θέμε γι' αυτό. Φυσικά φταίμε εμείς. Λοιπόν. Αλλά άμα τους πιάσουμε θα λέμε για τα δικαιώματά τους. Κώστα. Άντε, πάμε παρακάτω, μην ανοίξουμε πάλι τέτοιο. Έχετε ακόμα 25 λεπτά για να κάνετε την κλήρωση για μια δωροπιταγή 50 ευρώ από την Quick Iron. Εντάξει, έρχονται οι άνθρωποι της στο σπίτι σας, 2310-863-793 το τηλέφωνο, παίρνουν τα ρούχα σας, ούτε καν πάτε εσείς στο κατάστημα, τα παραλαμβάνουν, τα πλένουν, τα σιδερώνουν και σας τα επιστρέφουν μια χαρά πλημμένα, σιδερωμένα. Μήνυμα λοιπόν FM και ενώ ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε στο 54222, χρέος 062 λεπτά το ευρώ και ο νικητής κερδίζει μία δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ από την Quick Iron. Στρατιωτικός ακόλουθος από πίσω, από πίσω. Ο Χρήστος μείνει 80 κιλά. Θα φύγει το πινελίκι Κώστα. Άντε πάλι. Νόμιζα τελείωσες. Όχι, δεν τελείωσε. Έχουμε την πίτσα Mr. Gold. Mr. Gold. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. 2-3-10-62-85-86. Σωστά. Μεσολογίου δύο συσικές είναι η πίτσα Mr. Gold, αλλά εξυπηρετεί και δυτικά φυσικά, αλλά και στο κέντρο. Έτσι. Μια παράκληση να έρθει και ανατολικά λίγο σιγά σιγά. Ναι, να γίνει μια επέκταση. Θα κοιτάξουμε. Ωραία. Όλα τα συναφή που έχει μια πιτσαρία, πίτσες, πενιρλί, καλτσόνια, μακαρονάδες, σαλάτες κτλ. Αλλά και μαγειρευτά πιάτα ημέρας από 2,80 ημερίδα. Παιδιά, φτιάξτε. Να φτιάξουν λαχανοτολμάδες με σάλτσα. Σήμερα. Λαχανοτολμάδες με σάλτσα. Με άσπρη. Με άσπρη. Το βολέμονο. Με μπεσαμέλ. Άσχετο. Δεν είναι μπεσαμέλ. Δεν είναι σάλτσα πάντως. Δεν είναι μπεσαμέλ. Δεν είναι βολέμονο. Από βολέμονο, ναι. Εντάξει. Ωραίο. 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 Σουτζουκάκια. Σουτζουκάκια με πιλάφι. Σουτζουκάκια. Σουτζουκάκια. Κόκκινα. Σμυρνέικα. Καλά, παιδιά, δεν τα έχει. Κόκκινα. Με κόκκινη σάλτσα. Αν σε ζητάει σουτζουκάκια στο Mr. Gold, θα λέει τι πληρώνουμε εμείς για να κάνουμε διαφήμιση αυτή. Όχι, εμείς προτείνουμε. Προτείνουμε. Ποιο είναι το πιάτο ημέρα. Δύο τετράγωνες πίτσες και μία σπεσοφάι. Έτσι. Μπορεί να μας τα στέλνει ο Mr. Gold και να δοκιμάζουμε, Χρύσανθε. Να ιδέα. Και να το λέμε. Από εκεί θα φάω σήμερα, τελείωσε. Και να το λέμε. Πολύ καλό αυτό. Το άλλο λίγο ένταση, Κώστα. Ναι, δεν ακούω το λεμόνι. Δεν ακούω το λεμόνι. Δεν ακούω το λεμόνι. Διάλειμμα. Πάλω για τη Μέρκελ και το άλλο δώρο που θέλει. Ναι, ναι, πες και το άλλο δώρο στον αέρα. Τι τώρα θέλει, γιορτάζει. Για το τέτοιο. Για τα γενέθλιά της. Πόσο 6 έχουμε. 26. Όχι κάτι, εγώ έχω 7. 6 η Βικτόρια έχει 6. Μπράβο. Ωραία. Μέρκελ θέλει δώρο τεχνολογίας, ορκισμού. Τι, τεχνολογίας πάρουμε τον πρωθυπουργό. Τώρα. Όντως ωραίο. Ωραίο πλάνο. Που είπα θα πάρουμε Βασιλό Κόλκας. Βασιλό Κόλκας, ωραίο πλάνο. Και ωραία. Τώρα και αυτό ωραίο. Εντάξει. Σαν να πάχινε λίγο το Χριστινάκι. Αλλά όχι, είναι. Έτσι. Στο. Πώς το λένε αυτό με τα που χορεύουν. Μόνο είναι... εσύ τα βλέπεις. Είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Κώστα την διώξανε. Είναι πολύ καλή. Έφυγε την Κυριακή. Ήταν καλή όμως. Δεν το βλέπω, ρε. Δεν ούτε το βλέπω. Εγώ. Διάβασα ότι. Εικονικές εξέδρες μέσω Zoom. Όχι, αυτό που έχω εγώ. Και εγώ έτσι θα βάλω. Zoom. Καλό, έξυπνο. Είδες. Με γιγαντοοθόνη και φωνάζει. Όλες τις γιγαντοοθόνες. Ωραίο. Τις έχει όλους. Στην αιάρχους τα έκανε. Αυτό ναι, για να... Και επιλέγεις το σημείο που θα θέλεις να. Παιδιά, αυτό για να στηθεί όμως θέλει 100.000 ευρώ. Και καλό ίντερνετ. Και καλό ίντερνετ, ναι. Να το. Να μπω κι εγώ. Στην άρχους. Κώστα, πως έχεις τον κωδικό του Wi-Fi. Έχουμε ένα πρόβλημα. Χάσαν όμως. Και αυτό, το είδατε, ήταν αυτό. Σε drive-in. Τι κάνανε.
Τα αυτοκίνητα απ' έξω. Οι παλιάρχους σε ένα μεγάλο τέτοιο, ναι, σαν κινηματογράφο, ναι, βάλανε και το κάναν drive-in. Και όσοι θέλαν πηγαίνανε. Και τα... Γιατί... Βάλαν και μια τσόντα, το βαθυλαρίκι νούμερο 6 και να τα έσοδα. Αυτό είναι marketing, ρε βλάκες. Στην μπάλα και βλάκες. Στη Δανία. Και πίκι πίκι πόκο πόκο. Αυτό είναι marketing. Και όλη μέρα τακ 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 τακ. Το γκούσι. Ναι ρε φίλε. Αυτό είναι marketing. Όχι τώρα λέει το προϊόν. Και ποιο προϊόν. Δώσε λίγο την μπού στο λαό. Λοιπόν. Πάμε για το τελευταίο. Πού το βρήκαμε. Έλα δε που το βρήκατε. Αυτή είναι η λίστα. Αυτή είναι η λίστα των χωρών από τις οποίες θα δεχόμαστε τουρίστες. Ναι. Γνωστά είναι αυτά τώρα, εντάξει. Πες τα. Σλοβακία. Αλβανία, Αυστραλία, Αυστρία. Αλβανία δεχόμαστε έτσι κι αλλιώς. Βόρεια, Γαλλία, Βόρεια Γαλλία. Μακεδονία. Ωραίο. Βουλγαρία, όχι, Γερμανία, όχι, όχι. Δανία. Τι Βόρεια Μακεδονία, ρε τρελό είναι αυτό, ρε. Έτσι διαβάζω. Τι? Έτσι διαβάζω. Σε ποιο site. Χρήσατε, δεν σχολίασε την απόφαση τη Βουλή για την άρση του ασύλου για την μήνυση για προδοσία. Πες μου, τι είναι αυτό. 225 ψήφοι. Ποια? Πες τι είναι, πες την υπόθεση, δεν ξέρω. Ανενημέρωτος εντελώς. Ναι ρε φίλε, δεν τα ξέρω όλα. Όπως γνωρίζεις έγινε μια καταγγελία. Ναι. Σύμφωνα με τον νόμο από εισαγγελής. Ωραία. Για άρση της ασυλίας 20 τόσων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Που πέρασαν το νομοσχέδιο για την Βόρεια Μακεδονία. Τα Σκόπια που τα κάναμε με το ερώτημα της εσχάτης προδοσίας. Οι εισαγγελείς έκαναν. Ναι, πάει μάλιστα στη Βουλή αυτό. Ωραία. Γιατί ως γνωστόν, όπως έχουμε πει, δεν είναι οι δικαστές που κάνουν τους νόμους, οι βουλευτές κάνουν τους νόμους. Σωστά. Λοιπόν, και προχθές αυτό το αίτημα λοιπόν απορρίφθηκε, ναι, με 220-30 φεύγα. Ποιοι ψήφισαν. Όλοι ψήφισαν να μην αρθεί η ασυλία. Βέβαια, ότι δηλαδή όλα έγιναν καλώς. Το να χαιρνεί Βιτάλο και οι τα 75, ναι. Οι 75 που ψήφισαν να αρθεί η ασυλία. Από ποια κόμματα είναι? Νομίζω ήταν μόνο η Ελληνική Λύση. 75 βουλευτές έχει. Κάτι. 5 έχει. Τώρα μην με κάνεις να ψάχνουν τα νούμερα, δεν τα θυμάμαι, ναι, αλλά φίλε, σου λέω. Αφού το λες, πες το κλειδωμένα. Η Ελληνική Λύση και νομίζω το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση σίγουρα ψήφισε το όχι. Το ΚΚΕ είπε για Βόρεια Μακεδονία. Δεν θυμάμαι τώρα. Βρες το και πες το τη Δευτέρα. Άρησε. Τι Δευτέρα, δεν έχουμε θέματα. Πες, Σέργιος, αυτό που θες μέχρι να το βρω. Λοιπόν, συνεχίζω, θα δεχόμαστε, ναι, από Δανία, Ελβετία, Εστονία, Ιαπωνία θα δεχόμαστε, Ισραήλ, Κίνα. Από πότε είναι αυτό? Κίνα, ρε. Από πότε είναι αυτό? Κίνα, γιατί ρε, παιδιά. Τι Κίνα, ρε, παιδιά. Ναι, καλά. Από τις 15 Ιουνίου όλα αυτά. Ωραία, ναι. Κροατία, Κύπρος, Λετωνία, Λίβανος, Λιθουανία, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Νέα Ζηλανδία. Ισραήλ. Καλώς τα παιδιά. Ωραία, Νέα Ζηλανδία, παιδιά. Ισραήλ, είπαμε, έχει. Η ιδανική χώρα για να μείνεις. Νορβηγία, Νότια Κορέα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία και Φιλανδία. Από εδώ θα δεχόμαστε τουρίστες από 15 Ιουνίου. Οι περήφανοι δήλωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την υπερψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης προχθεσινής. Στην Ολομέλεια, με αντικείμενο την άρση ασυλίας τους, αφορμή στάθηκε μια μήνυση για εσχάτη προδοσία, Χρήστα θα ακούς, ναι, που είχε κατατεθεί εναντίον των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, 56 σήμερα βρίσκονται στη Βουλή, σύνοση δεν εκλέχθηκαν, επειδή υπερψήφισαν στην προηγούμενη Βουλή τη συμφωνία. Να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των βουλευτών καταψήφισε, ναι, το αίτημα άρση ασυλίας, 207 βουλευτές είπαν όχι, 11 είπαν ναι, η Ελληνική Λύση, και ένας ψήφισε παρόν. Αυτά είναι τα νούμερα. 11. Δεν παρουσιάστηκαν όλοι. Ναι. Αυτό. 11 η Ελληνική Λύση και ένας παρόν. Μάλιστα. Μπράβο. Από τις σπάνιες φορές που υπάρχει ομοφωνία. Για τον Πολάκη όμως δεν ήταν. Ψηφίσαν διαφορετικά για τον Πολάκη. Όταν είναι για αυξήσεις βουλευτών, ναι, ή αναδρομικά στους βουλευτές, γίνονται όλοι μια παρέα τα παιδιά μας. Και κάτι για την ΕΠΟ τώρα, κάτι άκουσα. Αυξάνει τους μισθούς, λέει, των υπαλλήλων. Πάλι. Κάτι τέτοιο, ναι. Ξανά. Κάτι, ναι, κάτι. Εδώ βάλαμε μισθό στον πρόεδρο, ρε, που δεν είχε πριν. Πω. Τι ζούμε, ρε φίλε. Τα λιρούμπας. Τι ζούμε, τι λεφτά είναι αυτά. Να καλησπερίσουμε τη Βικτόρια Κώστα που μπαίνει στην κλήρωση. Έχετε ακόμη 11 λεπτά για το μεγάλο διαγωνισμό τη Quick Iron. Έτσι. 50 ευρώ δώρο επιταγή. Για τα ρούχα σας. Πλήσιμο σιδέρωμα, παράδοση, παραλαβή, δωρεάν, όλα τα πάντα. Δώρο επιταγή 50 ευρώ για ό,τι ρούχο θέλετε. Στέλνετε FM και ενώ ονοματεπώνυμο δώρο αποστολή στο 54222 62 λεπτά του ευρώ. Μαζί μας και ο Mr. Gold. Είπαμε με τα καλύτερα μαγειρευτά. Φυσικά δεν μιλάμε για πίτσα, έτσι. Καλτσόνι και πενερλί. Mr. Gold έχει ξεκινήσει τον delivery ήδη από τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Θα πάει μέχρι και τη 1 το βράδυ. 62-85-86. 85-86. Άρης Ηρακλής του χρόνου.
85-86. Πώς τα από όλα αυτά που βασίστηκαν. Με καλάθι του. Του Κατσίβελη. Από όλα αυτά που βασίστηκαν, πόσα πιστεύεις θα εφαρμοστούν τη νέα σεζόν? Τίποτα. Όλα θα εφαρμοστούν. Ωραία είναι όπως τα διαβάζουμε. Όλα θα εφαρμοστούν. Απλά οι ομάδες θα είναι λίγες. Όλα θα εφαρμοστούν. Δεν θα εφαρμοστούν μέχρι 30 Ιουνίου. Οι ομάδες θα είναι λιγότερες, αλλά θα εφαρμοστούν. Και να σου πω και κάτι. Πρέπει να εφαρμοστούν. Ότι πρέπει. Θέμα είναι πόσα θα εφαρμοστούν. Αυτό που αποφασίστηκε ή συζητήθηκε. Παιδιά, αυτά υπάρχουν. Αυτά υπήρχαν. Να έχουν ξεχρεώσει τους περσινούς. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Είναι αποφασία ή είναι συζήτηση? Είναι συζήτηση και πρέπει, είπαμε, όλα αυτά να ψηφιστούν. Και πρέπει να γίνει και νομοθετική ρύθμιση, ας πούμε, για να γίνει επιτροπή αδειοδότησης, η οποία θα στέλνει εισηγητικά στην ΕΑ τους φακέλους των ομάδων. Αλλά εισηγητικά. Δεν θα μπορεί, ας πούμε, η επιτροπή αυτή του ΕΣΑΚΕ να κόβει ομάδες. Να πει ο Ηρακλής, ας πούμε, κόβεται. Μάλιστα. Θα στέλνει το φάκελο, θα τον ελέγχει. Θα λέει όμως στον Ηρακλή, κοίταξε φίλε, πας για κόψιμο. Μέχρι να πας στην επιτροπή, κοίταξε, σημάζεψε τα. Στη νέα επιτροπή. Στη νέα επιτροπή. Γιατί αλλάζει η θητεία. Αλλάζει. Στα ίδια θα βάλουμε 7 κουμπάρους τώρα. Γι' αυτό με πήρε ο Αβγιανάκης σε τηλέφωνο. Όχι έναν, 7 κουμπάρους θα βάλουμε. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Θα δει και την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό δίκτυο της Ξάνθης. Η πουλή ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλάζει το διοικητικό συμβούλιο, Κώστα. Και δεν είναι πλέον οι ίδιοι που είναι στη Βιαλά. Ναι, γιατί άμα ξαναρχίσει το νέο πρωτάθλημα του χρόνου και ρίξει μια ένσταση. Και ρίξει μια ένσταση. Αυτό δεν πήγε όμως το ΚΑΣ. Που δεν πήγα όμως ως Ξάνθη. Ξάνθη πήγε. Η Ξάνθη πέφτει. Με την όλη διαδικασία τρώει μείον 12 στο κεφάλι, αλλά στο ΚΑΣ δεν πάω. Θέλει να κλείσει Τσιμίκα με 14 εκατομμύρια ευρώ η Νάπολη. Συγγνώμη, ο Τσιμίκας είναι τόσο καλός που είναι 14 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο καλός. Τόσο 15 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα δίνουν αυτοί. Είναι μικρός Στέργιο. Εδώ ζητάει 20 για το Λιμνιό. Για το... Καλό παιδί ο Λιμνιός, τον στηρίζουμε, αλλά 20, okay, είναι 20, πολλά. 20 είναι πολλά. 5 ναι. Λοιπόν. Σε αντίθεση με εσάς που αμφισβητήσατε το κατά πόσο ο Άρης κέρδιζε δίκαια τα πρωταθλήματα του 1990 και το 89. Δεν αμφισβητήσαμε. Είπε ο Στέργιος για ένα μάτσο. Για το τελικό του 90. Για ένα μάτσο είπε, δεν είπε. Η FIBA λοιπόν. FIBA, ολέ. Μόνο με FIBA είμαστε. Ανακήρυξε ως κορυφαίο όλων τον Νίκο Γκάλη. Ναι. Και το χαρακτηρίζει ως ο άνδρας, ναι, ο μύθος, ο θρύλος. Μπράβο στη FIBA. Ο Μίστερ επιθετικό φάουλ. Λέω εγώ. Όχι, εντάξει, εντάξει. Αυτή είναι η άποψή μου. Όχι, εντάξει. Ο Μίστερ επιθετικό φάουλ. Εντάξει, με το χέρι ήταν Χρήσανθε, αλλά δεν αλλάζει αυτή η άποψή μου. Τα είδα με τα ματάκια μου. Ναι. Ο άνθρωπος που περιέγραψε αυτόν ο Ακπομ στο ΠΑΟΚ Πανιόνιος, ναι, ναι, κάνει, ναι, το 2-1, έχοντας καβαλήσει, έχοντας ανέβει. Πώς παίζουν αυτό το τανταλίνα μανταλίνα στον παίκτη του Πανιόνιου, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Και λες τον Γκάλι, ο Μίστερ επιθετικό φάουλ. Εντάξει, σταματάμε. Άμα λες για τον Γκάλι. Το λένε και άλλοι. Λοιπόν, όχι, παιδιά, εντάξει. Το λένε όλοι όσοι τρώγατε τη μία πίσω από την άλλη. Όντως. Η μπάλα στο δεξί, το αριστερό λίγο. Ενίοτε έσπρωχνε. Στον αέρα. Ενίοτε έσπρωχνε. Αλλά δεν. Κοίταξε, επειδή έμενε περίπου 7 δευτερόλεπτα, 8 στον αέρα, ενώ ήταν ήδη κατεβασμένη κάτω, δεν ακουμπούσε κανένα με το αριστερό. Ναι. Δεν υπήρχε κανένα μπροστά του, μόνο Τσατσέγκο. Η πιο διάσημη φωτογραφία είναι με το μάκα του, Χρυσανθέ, με αυτό. Εντάξει, το βάζει το χέρι, αλλά προστατεύει την μπάλα τώρα. Εντάξει, δεν δίνεται. Δεν ήταν τότε φάουλ. Και τώρα το κάνουνε. Και τώρα το κάνουνε. Όπως τότε δεν ήταν φάουλ που το βάζει από πίσω από το χέρι, ενώ τώρα είναι φάουλ. Εγώ θα ξαναπώ για τους φίλους του ΠΑΟΚ, τους νεότερους, δείτε λίγο τελικό του 90 για να μην τρώτε τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ οι νεότεροι, ας δουν όλους τους τελικούς όλους εκεί αγώνες, πέρα, ναι, που τρώγατε το ένα πίσω από το άλλο. Που ο Φασούλας και έβινε την μπάλα. Και μας δίνετε πάσα να βάλουμε τρίποντο. Που στο τελευταίο δευτερόλεπτο, παιδιά. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο, παιδιά. Τι γυρνάει. Δεν γίνονται αυτά. Έτσι έλεγε το σύνθημα τότε για τους νεότερους. Να δουν το Φασούλα που έδινε την μπάλα και τον Μπάρλο που πετούσε την μπάλα στο. Θυμίσαι άλλο μάτς με τη Ρεάλ. Ναι, όχι. Και ο Μπάρλο και με τον Άρη έκανε λάθος. Το καλά του Σέλερς. Το τελευταίο δευτερόλεπτο. Όχι, δεν είναι το καλά του Σέλερς. Του Γιαννάκη το τρίποντο. Ναι. Ο Φασούλα ήταν στο. Που αφήνεται να κάνει τέτοιο. Που αν ήταν Άρης Ολυμπιακός, θα λέγατε ότι μας άφησε επίτηδες. Που αφήνει το Γιαννάκη να κάνει μπάσιμο. Που τραβιέται που πάει μόνος του, ναι, πάει μόνος. Βάζει τον πάσιμο, μειώνει στους δύο, ναι, 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 και κάνει την λάθος επαναφορά. Σωστό. Ο Αγγελίδης θα κλέψει για τον Γκάλη. Γκάλη σηκώνεται για να έχει μέσα. Βέβαια δεν το περιέγραφε έτσι ο Μπατής. Ο Μπατής περιέγραψε. Θα γίνει το λάθος από τον Γκάλη. Και η ομορφιά του μπάσκετ. Θα πετύχει το καλά. Η ομορφιά του μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, ναι, ναι, για μία ακόμη φορά. Εγώ δεν έχω πω τίποτα βάλτο άλλο. Ο Ζαγόρας τα αυτά, ήταν πολύ ωραία που τα βάζει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για ομορφιά του μπάσκετ. Δεν ήθελε να χρωματιστεί. Άρης ΠΑΟΚ ήταν. Ήταν τότε. Που στο προηγούμενο καλάθι. Κατέβαζαν κυβερνήσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο. Δεν έλεγε έτσι. Η περιγραφή που κάνει ούτε στο ΠΑΟΚ τη δεν λέω ήταν σωστή. Δεν λέω ήταν σωστή. Ήταν λάθος σε σχέση με την ένταση του αγώνα και την εξέλιξη, όντως.
Αλλά εγώ προσπαθώ να μπω στη θέση του. Ποια παντρεύτηκε? Ο Μπατής. Ναι. Την Ξανθιά. Ποια Ξανθιά? Πιανού παίκτη του Άρη την κόρη. Πιανού παίκτη του Άρη την κόρη. Μεγάλου παίκτη κιόλας. Μεγάλου παίκτη. Βέβαια. Παιχτάρα. Στο παρελθόν. Οι μπαμπάδες μας Κώστα τον αποθέωναν. Γούλτζερ. Στο ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιριστής. Τώρα το ξέρω και μου διέφυγε. Παπαϊωάννου. Τι Παπαϊωάννου? Όχι του Ηρακλή. Ο Άρη. Παπαϊωάννου ρε Κώστα. Που είχε τον προποτζήτη. Οι over 50 τώρα σε βρίζουν, να ξέρεις. Γιατί? Και η κόρη. Τον Κώστα Παπαϊωάννου. Προποτζήτικο είχε. Όλοι είχαν αυτοί προποτζήτικο. Όλοι. Όλοι. Όλοι, ναι. Λοιπόν, μα αυτό είναι το μόνο που κέρδισαν το ποδόσφαιρο όλοι αυτοί οι παλέμαχοι. Ναι, ναι. Ήταν μια άδεια προπό. Αυτό ήταν που κέρδισαν. Όχι, πήγανε σε τράπεζες. Ελάχιστοι. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Ελάχιστοι πήραν λεφτά, έβγαναν λεφτά, αυτό σου λέω. Για να μην σου πω κανένας. Καλά, εννοείται. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Στη Μινεάπολης ναι. Πηγαίνει η Εθνική Φρουρά και ο στρατός. Υπάρχει ήδη ένας νεκρός. Έχει καεί όλο το κτίριο της Εθνικής Φρουράς. Λαιλατείται η πόλη αυτή τη στιγμή. Αυτά. Μετά την ηλιθιότητα που έκανε ο ηλίθιος, ο πανηλίθιος, ο Βλάξ. Προκαλούμε από την άλλη πλευρά ηλιθιότητα τώρα. Μετά την ηλιθιότητα αυτή που έκανε, υπάρχει ξεσηκωμός. Μάλιστα. Και είχα πει απορώ πως δεν έχουν κάψει ακόμα την πόλη, έτσι δεν είχα πει. Χθες το είπες και κάει και η πόλη. Και κάει και η πόλη. Μπράβο Κώστα. Και η πόλη θα καεί. Η πόλη θα καεί. Υπάρχει μήνυμα του Magic. Όχι του δικού μας. Του original. Εκπληκτικό. Ναι. Εντάξει, ακόμα θυμάμαι ποιο σποτάκι. Είμαι ο Magic του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μήνυμα του Magic του original. Άμα τον πεις Magic γυρνάει. Ναι. Ο George Floyd δολοφονήθηκε. Εγώ μαζί του όμως. Ένα αστυνομικό της Μινεάπολης. Στηρίζω Magic. Πόσες φορές πρέπει να δούμε να δολοφονούν μαύρους στην εθνική τηλεόραση? Αυτό συμβαίνει για πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τους μαύρους ως ανθρώπους και όχι ως ζώα στον δρόμο. Αυτοί οι άντρες είναι οι πατεράδες μας, η γη μας, τα αδέρφια μας. Οι θείοι μας, άνθρωποι που χειρίζονται από άνθρωποι αυτοί που υποτίθεται ότι πρέπει να τους προστατεύουν και να τους υπηρετούν. Που υποτίθεται ότι πρέπει να βάλουμε τα συναισθήματα που βιώνουμε όταν βλέπουμε μαύρους άντρες να δολοφονούνται σε βίντεο. Είναι συγκλονιστικό ακόμα και τώρα, Κώστα. Ποιο? Το βίντεο και θα είναι. Ναι, μια... δεν μπορώ να το βλέπω άλλο. Είναι ασύλληπτο. Δεν μπορώ να το βλέπω άλλο. Λοιπόν, για Ηρακλή, σας υποσχέθηκα ότι θα πω και πάντα στο παραπέντε. Σκάνδαλο αυτό. Λάθος δικό μας. Δεν θα ξαναγίνει. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα για Παπαβραμίδη. Αρχίζει και έχει κάποιες αναστολές, μαθαίνω, για το ζήτημα της προσέγγισης. Από την πλευρά του Βόλου τα ξέρετε τα σενάρια. Θα πουληθεί, αλλά δεν θα φύγει από την πόλη κτλ. Τα γνωστά αυτά. Ο Ηρακλής αναζητεί ήδη άλλες λύσεις και βρίσκεται σε συζητήσεις για άλλες λύσεις. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι. Πιέσεις δέχεται, λένε ο κύριος Παπαβραμίδης Χρυσανθέ. Από διαφόρους. Από διαφόρους να μην ασχοληθεί. Τι να μην ασχοληθεί, ρε Κώστα. Εντάξει, 2 εκατομμύρια μας είπε ότι μαθαίνω. Έχει. Μας είπε ότι έχει 2 εκατομμύρια. Πού είναι τα 2 εκατομμύρια τώρα, δηλαδή έχετε πιέσει. Χρυσάνθε, από ό,τι έχω μάθει, έχει πολλά περισσότερο. Άνθρωπος γερός να είναι. Καλά. Κώστα, θα κερδίσω εγώ τον Τζόκερ και θα σώσω εγώ. Έχει πολλά περισσότερα και ήταν. Έχει πολλά μέχρι περισσότερα. Τώρα στον Οδυσσέα Κορδελιού, στον Ελευθεριακό. 200 το χρόνο για πλάκα. Και στην Αστραπή Δευτεροποτάμου. Και σε άλλες 15. Και σε άλλες 15, γιατί είναι τέτοιο, μπαλαδόφατσα. Κυριακή κερδίζω τον Τζόκερ Κώστα και σας σώζω. Περίμενε. Εγώ. Είναι αλήθεια ότι είναι μαζί το φίλος μου ο Γιάννης? Ναι, είναι. Ωραία, είναι εγγύης τότε. Στηρίζω. Με το Γιάννη μιλούσα χθες. Ναι, και τα λέω αυτός τα είπε. Ναι. Έχει ελέγξει τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω της πρόσβασης που έχει. Παιδιά, καταρχήν ο Γιάννης είναι κολλητός του, συνεργάτης του. Ο Γιάννης λοιπόν, επειδή είναι και χαριλιώτης, ξέρει εγώ τι λέω, εκεί στο γήπεδο μένει κοντά. Και ο Παπαβραμίδης είναι αριανός να έρθει να βάλει τα 2 εκατομμύρια στον Άρη να μεγαλουργήσουμε. Έλα στην αγκαλιά ναι, του ναι, Άρη. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Έχω μάθει για τον Παπαβραμίδη από Εύωσμο τι ακριβώς συμβαίνει, Κώστα. Από έγκυρες πηγές. Ναι. Γιατί τον βγάζουμε να μας τα πει? Τη Δευτέρα. Κλείστο. Δεν βγαίνει, όχι. Εγώ, μα το ζήτησα και κλείστο, Γιάννη. Έχει... Ο Γιάννης τώρα ως τι να βγει? Φίλος μου. Μπορεί να βγει ως δημοσιογράφος. Λοιπόν, θα σου πω μια ιστορία απ' έξω. Ο Γιάννης ο Χατζιωαννίδης. Να βγει, να πει για Λίβερπουλ. Και για Μακάλαν, για το ουίσκι. Και για Γενική Βραζιλία. Ο Φαλκάο και τέτοια. Και στο Γιάννη. Κλήρωση. Από το 1 μέχρι. Το 5! Πες να πω εγώ. Ο φίλος του 694 που έστειλε το μήνυμα πριν αποκαλύψει ο Χρήστος πιανού κόρη παντρεύτηκε κτλ. Το έγραψε. Το είπε. Όχι, παντρεύτηκε την κόρη του αδερφού του Παπαϊωάννου. Νάτο. Όχι του αδερφού. Πιανού Παπαϊωάννου. Παιδιά, θα μπερδευτείτε. Μπερδεύτηκε με τον Παπαϊωάννου. Όχι, είναι του παλεμάχου του Άρη. Του Κώστα Παπαϊωάννου. Την κόρη. Την κόρη την Έλενα. Δεν τα ξέρω.
την πήρε ο Μπατίστ. Που ήταν μοντέλο, ρε παιδιά. Η κοπέλα ήταν και έκανε, έλεγε τον καιρό στον Αντένα, έτσι γνωριστήκανε. Και εγώ μοντέλο είμαι. Παντρεύτηκε εσύ τον Μπατίστ τότε. Και εγώ μοντέλο είμαι. Λοιπόν, όπως είπε σωστά. Καλή ιδέα ο Μπατίστ να το βγάλω στην εκπομπή. Έχει δίκιο. Είναι βγάλτονα. Πε το να. Πώ ένιωσε εκείνη τη στιγμή που πήγε το τρίποδο του Γιαννάκη. Μεγάλη στεναχώρια φάνηκε να έχει. Ναι, και από κάτω τον βρίζουν τον χαμό. Ε, φίλε. Θα κάνουμε την κλίση. Ε, Χρήστα, θε και εσύ. Παίρνει, βάζει το τρίποντο άλλο και παίρνει το πρωτάθλημα και λέει αυτή είναι η ομορφία του μπάσκετ. Εντάξει, έπρεπε να. Τι να κάνει, ουρλιάξει. Και δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ούτε το σκορ δεν είπε. Άρη Πάοκ 86-85. Δαγκώθηκε δηλαδή. Μου είπε 85-86. Ναι. Αυτό είδε, και τότε το θυμήθηκα. Δηλαδή, και ήταν 86-85. Γι' αυτό το είπα κι εγώ. Μπράβο. Με τρίποντο του Κατσίβελ, είμαι στο παλέ του χρόνου. Άρη Ηρακλή 85-86. Και πάω και Ηρακλή 77-102-103. Δεν θα υπάρχει Πάοκ Κώστα. Δεν τηρεί τι προποθέσει. Όλοι λένε ότι για τον Άρη είναι πιο δύσκολο. Παπαβράμι. Δεν ξέρω γιατί το λένε. Παπαβράμι, γιατί τα ίδια λέγανε και πάντα. Γιατί τα μέσα είναι του ΠΑΟΚ. Στέργιο. Επικοινωνία. Επικοινωνία. Και ο πρόεδρος Ζητάκη άλλωστε. Ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ. Ο μεγαλομέτωχος. Ακριβώς. Ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι φίλοι μας. Κάναμε κλήρωση. Είπαμε νούμερο. Με ομικρονιώτα. Δεν μου είπε, μέχρι το 5 όντως. Μέχρι το 5. Το 2. Δεν λέω για την κλήρωση, αλλά τόσο το 2. Το 2 που φορούσα στο βόλιο όταν έπαιζα. Όλοι οι φίλοι μας. Και το 11 φορούσα. Οι φίλοι μας θα μας ξανακούσουν τη Δευτέρα. Αυτό πήγα να πω. Α, οι φίλοι μας. Οι φίλοι μας. Λοιπόν, πάμε Στέργιο. Το 2 νούμερο. Μπράβο, Μπρούνο. Το 2 νούμερο είναι η Βικτόρια. Η Βικτόρια, δεν ξέρω πώς λέγεται. Κυρίμλογλου. Πώς δεν είπε κούση. Κυρίμλογλου. Η κόρη μου δηλαδή. Η κόρη σου, ναι. Λοιπόν, Κυρίμλογλου. Είναι σχολείο, ελπίζω να γύρισε. Τι ώρα είναι, 2 και 5 γύρισε. Μια λοιπόν, σχολάνε. Η Βικτόρια. Έλα, λοιπόν, ρε, 21 λεπτό, μια φορά αργήσαμε. Καλές βουτιές, πώς τι πάτε σε παραλίες, σε νησιά, θα εδώ, βρέχει, διήμερα, αυτό χαμός, όλη η Ελλάδα. Θα βρέχει. Δρόμους. Χάλασε ο καιρός. Εντάξει. Χάλασε ο καιρός. Και του Αγίου Πνεύματος θα είναι έτσι. Δεν πειράζει. Θα λέμε μαζί τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Α, όχι, δεν θα είναι. Θα ξαναπούμε επιτέλους σε κανονικούς ρυθμούς. Λοιπόν, ναι. Και θα αλλάξει και το ύφος της εκπομπής, παιδιά. Το αναλάβω εγώ. Καλά. Από Δευτέρα. Έχει αλλάξει το ύφος. Ναι. Σήμερα είπαμε πόσες μπουρδες. Τέσσερις συνεντεύξεις έχουμε ματαιώσει μέχρι στιγμής. Όντως. Δεν έχουμε κάνει. Τέσσερις συνεντεύξεις. Κάθε φορά. Έχει I'm okay. Call me now. Λοιπόν, γεια σας. Δευτέρα, γεια σας.